διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Είμαι ο Σταύρος Παπαγιάννης στο μικρόφωνο. Στον ήχο είναι ο Μιχάλης Λαχανάς και είναι μαζί μας και ο Θοδωρής Καλορίζας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι η πρωινή δοκιμαστική εκπομπή του διαδικτυακού σταθμού «Η Ροή». Την άλλη Δευτέρα ελπίζουμε να είμαστε, όχι ελπίζουμε, είμαστε βέβαιοι, θα είμαστε έτοιμοι να έχουμε κανονικό πρόγραμμα, κανονική ροή προγράμματος. Να μας ακούτε κανονικά από τις 11 έως τις 1. Θα ακολουθεί μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και μετά θα ακολουθεί η εκπομπή του Δημήτρη Καζάκη. Τώρα, για τον Δημήτρη, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να είναι και από την άλλη Δευτέρα κοντά μας, γιατί είναι η 6η, 7η, 8η φορά που θα ξαναγυρίσει πάλι όλη την Ελλάδα. Έχει καταντήσει τούρπια πλέον το Δημήτρη. Είναι η καιρία αυτή τη στιγμή, είναι δύσκολη. Ήδη έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές για τις 20 Σεπτεμβρίου. Περιμέναμε. Και θα θέλω να διαβάσουμε μια ανακοίνωση του ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου για τις εκλογές. Η ανακοίνωση έχει αναφέρει τα εξής. Το ΕΠΑΜ συμμετέχει αυτόνομα στις εκλογές. Το ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο, μετά από ένα κύκλο άκαρπων διαβουλεύσεων με διάφορα κινήματα και συλλογικότητες, αποφάσισε να συμμετάσχει αυτόνομα στην εκλογική αναμέτρηση της 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση αυτή λήφθηκε αφού δεν προέκυψε η απαραίτητη εκείνη συμφωνία στη βάση της αναγκαιότητας δημιουργίας ενός μαζικού πλειοψηφικού ρεύματος εξουσίας που θα στεκόταν εμπόδιο στους σχεδιασμούς του καθεστώτος, όπως ακριβώς είχαμε διατυπώσει στην ανακοίνωση πολιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ την 21η Αυγούστου. Η πολιτική γραμματεία του ΕΠΑΜ εξάντλησε όλους τους τρόπους και χωρίς να θέτει προαπαιτούμενα, προσπάθησε να πετύχει το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα με βάση την παραπάνω αναγκαιότητα. Ερχόμενη σε επαφή και διαβούλευση με πολλές δυνάμεις, επιδιώκοντας τουλάχιστον μια κοινή συμπόρευση με τη λαϊκή ενότητα που συγκρότησαν οι αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς υπήρξε μια κατανόητη δυστοκία που να πραγματοποιηθεί έστω και μια διερευνητική συνάντηση με την ηγεσία της ΛΑΕ. Μετά από αυτό, εξαντλήθηκε η προθεσμία των 4 ημερών που μας ζητήθηκε πριν να εκδώσουμε δημόσια ανακοίνωση και προκειμένου να λάβουν υποθέσεις οριστικές αποφάσεις. Το ΕΠΑΜ δημόσια ανακοινώνει, όπως ακριβώς έκανε γνωστό και στην ηγεσία της ΛΑΕ στη συνάντηση μαζί της, ότι είναι έτοιμο και θα μετάσχει αυτόνομα στις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου με κατάθεση ψηφοδελτίων πανελλαδικά. Η εμπειρία των διαβουλεύσεων αποδεικνύει στην πράξη ότι το ΕΠΑΜ είναι ο μόνος ενοποιητικός παράγοντας πέρα από τα συμφέροντα, ιδεοληψίες και κρυφές ατζέντες. Το ΕΠΑΜ αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι η μόνη συνεπή και συνετή δύναμη που με ολοκληρωμένο σχέδιο κυβερνητικό πρόγραμμα μπορεί να καταστεί ο μοχλός που θα δώσει διέξοδο στη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία του 61,3% του όχι, με όρους ανατροπής του σχεδιασμού του καθεστώτος και ανάληψη κυβερνητικής ευθύνης για μια προοδευτική πορεία για τον τόπο και τον λαό. Το ΕΠΑΜ, συμμετέχοντας αυτόνομα στην εκλογική μάχη, καλεί κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα δημοκράτη και πατριώτη σε μια παλαϊκή πανεθνική συστράτευση που θα αποτελέσει πραγματικό εμπόδιο στα σχέδια του συλλογισμού και τη ξένη επιβουλή για ολοκληρωτική διάλυση τη χώρα μέσω των μνημονίων. Με όραμα, με σχέδιο, προχωράμε μπροστά για μια Ελλάδα ελεύθερη και δημοκρατική, με κατάργηση όλων των νόμων και των συνοπιών του απέναντι στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, κατοχύρωση εθνική μα ανεξαρτησία με απαλλαγή από το βραχνά του χρέου και τι δουλειέ τη παράδοση τη νομισματική κυριαρχία στου ξένου επικυρίαρχου, αποκατάσταση τη δημοκρατική νομιμότητα, τη συνταγματική τάξη και την εφαρμογή κανόνων δικαιοσύνη στα δημόσια πράγματα τη χώρα, παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας και άμεση βελτίωση του ιδιωτικού επίπεδου του ελληνικού λαού. Έχουμε το όραμα, έχουμε το σχέδιο. Το ΕΠΑΜ έχει το σχέδιο, η Ελλάδα έχει τη λύση. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015, η πολιτική γραμματεία του ΕΠΑΜ. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του ΕΠΑΜ, πολύ αναλυτική και πολύ ξεκάθαρη. Προσπαθήσαμε, σαν ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, να βρούμε έστω το μίνιμουμ μια συμφωνία για συνεργασία με δυνάμεις οι οποίες είναι ενάντια στο μνημόνιο, εναντιώνονται σε αυτό που υπόγραψε ο κύριος Τσίπρας την 12η Ιουλίου του 2015 και σε όλους τους εφαρμοστικούς νόμους που ήρθαν μετά από αυτό. Δυστυχώς δεν μπόρεσαμε να βρούμε συνεργασίες και σε εμάς ξαναπέφτει πάλι η ευθύνη να κατέβουμε αυτόνομα, να προσπαθήσουμε να δικαιώσουμε αυτό το 61,3% του λαού, να μπορέσουμε να δώσουμε ελπίδα και όραμα
στον ελληνικό λαό, ο οποίος χυμάζεται 4-5 χρόνια τώρα από τα μνημόνια και τις μνημονιακές πολιτικές, μια διέξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ευρώ, το οποίο είναι η μέγενη στη θηλιά του Έλληνα εργαζόμενου και του ελληνικού λαού, να μπορέσουμε να έχουμε τη χώρα δικιά μας, να είναι πραγματικά ανεξάρτητη, κυρίαρχη, ο λαός να είναι κυρίαρχος στον τόπο του, να αποφασίζει αυτός για τις τύχες του και όχι μια μειοψηφία, πώς να τους πω, ολιγαρχών, τραπεζιτών, κεφαλαιοκρατών στις Βρυξέλλες. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Ενίου Παλαϊκού Μετόπου, ξεκάθαρη, λιτή. Περιμένουμε όλους και όλες εσάς μαζί σε αυτόν τον κοινό αγώνα, στον αγώνα για τη ελευθερία της πατρίδας μας. Να έρθουμε τώρα και στις ειδήσεις, τις κύριες ειδήσεις της ημέρας, σημαντικές. Απολύσεις και εργασιακός μεσαίωνα διαβάζουμε στο Nova Sport FM του Αλαφούζου. Παράξενο μας φάνηκε ο κύριος Αλαφούζος, μετά το Sky πήρε και το Sport FM και προφανώς αρχίζει τις ίδιες πολιτικές που έχει και στο Sky. Μεσαίωνας, εργατικός μεσαίωνας είναι, εργασιακός μεσαίωνας στο Sky, το ίδιο πράγμα και στο Sport FM. Ξεκίνησε απολύσεις, ξεκίνησε μειώσεις μισθών, οι άνθρωποι να δουλεύουν πολλές ώρες χωρίς να πληρώνονται και οι απολυμμένοι εργαζόμενοι προσανατολίζονται στη δικαστική διεκδίκηση μισθών και αποζημίωσεων. Ο κύριος Αλαφούζος, που ξέρουμε το κανάλι τους, έχει πάλι τον Μπάμπη, τον Πρωτοψάλτε, την κυρία Σία, οι οποίοι με νύχια και με δόντια παλεύουν να μας πείσουν το μνημόνιο είναι ευλογία και ότι πρέπει και ότι εμείς θέμε που δεν τηρούμε το μνημόνιο. Θα έρθει όμως κυρία του κύριου Αλαφούζου, δεν θα αργήσει και αυτή η ώρα. Δετάρτη θα έχουμε νέα δημοπρασία εντόκων εξάμεινων εντόκων γραμματείων ύψους 875 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη 4 Μαρτίου του 2016. Είναι ένα κύκλο στην ουσία εντόκων γραμματείων που λήγουν. Θα βγούμε πάλι στον βραχυπρόθεσμο δανεισμό με ένα τρομερά ψηλό επιτόκιο, 2,9 τελευταία αν θυμάμαι καλά έντοκα που πήρε το ελληνικό δημόσιο σε 6 μήνες. Είναι τρομερά ψηλό το επιτόκιο, αλλά πρέπει να βρούμε λεφτά οπωσδήποτε. Έχουμε νομίζω μια τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλό ένα λεπτό, ναι. Ναι, ο Γρηγοριάδης, ο Βασίλης είμαι. Συγγνώμη. Ναι, γεια σου. Συγγνώμη, είναι λάθος, μπερδεύτηκαν οι γραμμές προφανώς. Είναι ζωντανή εκπομπή, χίλια συγγνώμη. Να συνεχίσουμε εμείς. Στους Γαργαλιάνους είχαμε ένα επεισόδιο με έναν πολίτη που επιτέθηκε εναντίον εφοριακών σε ένα καφενείο και μάλιστα είναι ηλικιωμένος ο άνθρωπος, 64 χρονών. Έπαιρνε τον καφέ του κίνδυνα στο καφενείο και εκνευρίστηκε την παρουσία των ελεκτών, οι οποίοι βέβαια έχουν ξεχυθεί, ελέγχουν τα καφενεία, τις στάνες, το μικρό έτσι, το mini market της γειτονιάς, το μπακάλικο, το ψιλικάτζι. Βέβαια να τον απλησιάσεις κάτω ας πούμε προς τη μεριά του Ασπροπύργου, προς τη μεριά της Κορίνθου που είναι τα δηληστήρια, εκεί πέρα είναι τζιζ, απαγορεύεται. Ή να πλησιάσεις στον κύριο Αλαφούζο παράδειγμα, στο Sky, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Εκεί απαγορεύεται γιατί τα αφεντικά φωνάζουν. Βλέπουμε προβλήματα, διαβάζουμε προβλήματα που έχουν και σε αστυνομικά τμήματα, όπως στο Αιτωλικό, το οποίο είναι χωρίς διοικητή και με δύο όλους και όλους αστυφύλακες να προσπαθούν να ελέγξουν την περιοχή. Το νοσοκομείο Κυπαρχίας, όπως και τα υπόλοιπα νοσοκομεία, διακόπτει τις εργασίες του λόγω έλλειψη χρημάτων για την απεράδοση των έργων που γίνονται εκεί πέρα για τα εξωτερικά ιατρία και της διοίκησης. Και πάμε στην Ευρώπη, όπου νέος φράχτης ψώνεται από την Εστονία στα σύνορα με τη Ρωσία για τους μετανάστες, και στην Ουγγαρία ολοκληρώθηκε το πρώτο τμήμα του φράχτη στα σύνορα με τη Σερβία. Είναι ένας φράχτης μήκους 175 χιλιόμετρων και εγκρίθηκε από την πλειοψηφία του Κρικού Κοινοβουλίου στις 6 Ιουνίου και άλλους μάλλον να φτιάξουν και ένα δεύτερο φράχτη.
Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδιά. Μας μιλάγαν για σύνορα ανοιχτά η Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα βλέπουμε τώρα να υψώνονται φράχτες μεταξύ του λαού και μεταξύ των ανθρώπων. Εντάξει, έχουν βρει εδώ πέρα τις χώρες του Νότου που υποδέχονται πάρα πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, ειδικά πρόσφυγες από τη Συρία. Δημιουργούν προβλήματα πολέμους, εξοντώνουν λαούς, δημιουργούν μεγάλα κύματα προσφύγων τα οποία έρχονται στο Νότο. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες υποδοχής προσφύγων και μεταναστών. Αλλά βέβαια η Βόρεια Ευρώπη δεν τους θέλει. Σκεφτόμουν μια φορά, έτσι συντάγα προχθές με κάτι φίλους, εάν η Γερμανία ήταν στη θέση της Ελλάδας, πόσα Auschwitz και πόσα Dachau θα έχει δημιουργήσει εδώ πέρα γύρω, πόσους φούρνους θα έχει φτιάξει για να εξοντώσει όλους αυτούς τους μετανάστες. Το πρόβλημα δεν είναι απλό, είναι τεράστιο πλέον και πρέπει οπωσδήποτε να καλεστεί, είπα, την αρμοστία του ΙΕ υπεύθυνη για το μεταναστευτικό, για τους πρόσφυγες. Πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτούς είναι πρόσφυγες πολέμου από τη Συρία και τις περιοχές που χτυπάει αυτή τη στιγμή το ISIS. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αφήσαν τα σπίτια τους και πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ακόμη και τώρα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποια οικονομική επιφάνεια. Δεν είναι οι γνωστοί παλιοί λαθρομετανάστες που λέγανε που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα και ερχόντουσαν φτωχοί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν και χρήματα και τους εκμεταλλεύονται ακόμη και στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει σωστή οργάνωση. Γιατί το μόνο που διαφέρει την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα μέχρι που λίγο που ήταν κυβέρνηση ήταν αν θα αυξήσει το κατακεφαλή έσοδο που παίρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση από τα 2 στα 6 χιλιάρικα. Λες και έτσι θα σώνονταν το πρόβλημα. Και ο φίλος μας ο κύριος Γιούγκερ έστειλε μια επιστολή στην υπηρεσιακή πρωθυπουργό, την κυρία Θάνου, ότι πρέπει να στηρίξει η κυρία Θάνου το πρόγραμμα, γιατί η Κομισιόν έχει συμπαρασταθεί, λέει, στους Έλληνες στην Ελλάδα και στους Έλληνες πολίτες προκειμένου να προλιάνει το έδαφος για ένα καλύτερο μέλλον. Μην γελάστε, ρε παιδιά, μας φτιάχνουν το μέλλον μας, το κάνουν καλύτερο αυτοί οι άνθρωποι, αυτό παλεύουν και μπορούμε να βασιζόμαστε, λέει, στην Κομισιόν προκειμένου να μας βοηθήσει στο έργο που έχει αναλάβει η κυρία Θάνου. Οι άνθρωποι δηλαδή δεν έχουν ούτε τσίπα ούτε τίποτα, αλλά εδώ πέρα δεν έχει τσίπα ο κύριος Τσίπρας, να πούμε, θα έχει πρόβλημα. Θα πετήσω τον κύριο Γιούγκερ. Αυτός κάνει τη δουλειά του. Πρέπει προφανώς, υπενθύμησε, αυτή μια υπενθύμηση στην κυρία Θάνου, μην ξεφύγει κατά λάθος, μην γίνει κανένα λάθος και ξεφύγει και έχουμε τίποτα δράματα. Και διαβάζουμε εδώ πέρα και τον κύριο Γκλέμ, το Γκορεάτη, ο οποίος θα αναλάβει επικεφαλής ανεξάρτητης ομάδας δράσης για να σχεδιάσει το νέο υπερταμείο αξιοποίησης της περιουσίας του δημοσίου. Ξέρετε, έτσι λέγεται πλέον η αξιοποίηση, έτσι το ξεπούλημα, το χάρισμα. Ετοιμάζονται να πουλήσουν, όπως ξέρετε, να ξεπουλήσουν μάλλον τα περιφερειακά αεροδρόμια, τη Δέσφα, τα λιμάνια του Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, το Ελληνικό, τον Αστέρα Βουλιαγμένης, το ακίνητο της Αφάντου Ρόδου, την Τρενοσέ και τον διεθνή αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτό όλο την ανεξάρτητη ομάδα δράσης και την επικεφαλής της ομάδας δράσης αυτής θα είναι ο Γκλεν Κιμ, πρώην σύμβουλος του Γιάννου Βαρουφάκη και του κ. Τσίπρα, ο οποίος βέβαια ήταν σύμβουλος της περίφημης Lehman Brothers. Έτσι, ήταν καλός άνθρωπος. Είδαμε τι έγινε στη Lehman Brothers, πως οι Αμερικάνοι πολίτες χάσανε την περιουσία τους. Και μετά το ξέπασμα της ευρωκρίσης και τη δημιουργία των μηχανισμών EFSF και ESM, ο Γκλεν Κιμ διετέλεσε σύμβουλος για τη Γερμανική Χρηματοπιστωτική Υπηρεσία. Λοιπόν, ο κύριος Γκλεν Κιμ είναι προφανώς, όχι προφανώς, είναι σίγουρα υπάλληλος της γερμανικής κυβέρνησης και προφανώς εγκρίθηκε από αυτούς, γιατί το Ταμείο Αποκρατικοποίησεων είχε προταθεί από τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σόιμπλε, στις 11 Ιουλίου. Το υπόγραψε η ελληνική κυβέρνηση, τοποθέτησε μάλιστα και τον κύριο Κιμ για να είναι σίγουρη ότι θα μπορέσει να ξεπουληθεί η δημόσια περιουσία σε χαμηλές τιμές,
για να μπορέσουν να αγοράσουν τα κοράκια. Έτσι. Και τα 50 δις που ευελπιστούν να πάρουν από αυτό το ξεπούλημα, τα 25 θα δοθούν πάλι στις τράπεζες για να κεφαλαιοποιήσει. Πάλι εμείς θα πληρώσουμε τις ζημίες των τραπεζών. Τα 10,5 θα πάνε για την εξυπηρέτηση του χρέους και τα υπόλοιπα φαντάζομαι εγώ σε μίζες, σε δωράκια κάπου εκεί θα φάνε και οι συγγενείς και οι φίλοι, όλοι κάτι πρέπει να φάνε και αυτοί οι άνθρωποι. Θα γίνουν κλέφτες, θα γίνουν. Τέλος πάντων, αυτά με τον κύριο Κιμ. Καλό ξεπούλημα κύριε Κιμ, στο χέρι μας είναι βέβαια, γιατί οι εκλογές έρχονται, Κυριακή κοντή γιορτή που λέει και ο λαός, και πρέπει να αποφασίσουμε επιτέλους τι θέλουμε σε αυτόν τον τόπο. Θέλουμε να συνεχίσει το ξεπούλημα ή θέλουμε πλέον η χώρα και η πατρίδα να ανήκει σε εμάς και στο λαό. Πάμε σε ένα μουσικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά. Φίλοι και φίλες, πάλι είμαστε εδώ στο διαδικτυακό σταθμό των Ηρωή. Είμαι ο Σταύρος Παπαγιάννης, στον ήχο είναι ο Μιχάλης Λαχανάς, μαζί μας ο Θοδωρής ο Καλορίζας και άρτια αφιχθής ο Αποστόλης ο Μόσος. Γεια σου Αποστόλη. Γεια σας, καλημέρα σας. Τι είναι, προηγούμενος διαβάσαμε την ανακοίνωση του ΕΠΑΜ, ναι. Σε κάθε ανακοίνωση έτσι για το θα κατέβουμε αυτό μας εκλογές. Κοίταξε, εντάξει, να σου πω την αλήθεια, από αυτά που γινόντουσαν δεν υπήρχαν και μεγάλες ελπίδες. Και όταν έχεις να κάνεις με αφαιρέγγιους ανθρώπους. Λες τον Παναγιώτη αφαιρέγγιο. Λες τον Παναγιώτη αφαιρέγγιο. Θα αποδειχθεί στην πορεία. Όχι ότι δεν το ξέρουν. Αυτοί που το ξέρουν από κοντά ξέρουν ότι παίζει καθαρά με πολιτικούς όρους και ψάχνουμε να βρούμε ένα σκαμπό, να βρούμε εκεί να καθίσουμε. Είναι και η κομματική αρκομιστία και τα λεφτά από το κράτος είναι λεφτά, ρε παιδιά. Θα τα πάρουν τα παιδιά. Το σκέφτονται και αυτό, καταλαβαίνετε. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα πόσα μπορεί ένσημα να έχει ο Παναγιώτης. Δεν θυμάμαι τώρα. Εγώ το θυμάμαι, δούλευα στο Χαρίλαο, μετά θυμάμαι. Έφυγε, πήγε στον Άρη, μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή συνέχεια. Δεν θυμάμαι τώρα τα ένσημα του πόσα είναι. Εντάξει, να μην το προσπαθώ τον άνθρωπο. Δεν έχει ένσημα, μπορεί να το βάζει παράσημο ο Χαρίλαος. Μπορεί να τον είχε ο Χαρίλαος τώρα. Άσε να μου πω που θα ήταν, τέλος πάντων να ζούσε. Λοιπόν, να σου πω και μια είδηση σημαντική ότι ο Γιούγκερ υποσχέθηκε στους Ουκρανούς. Βίζα, ελεύθερη βίζα έτσι για να ταξιδεύουν. Για βίζητες. Για βίζητες. Προφανώς ξέρεις τι γίνεται. Οι νεοναζί υποδέχονται τους νεοναζί κανονικά στην αγκαλιά τους. Έτσι δεν είναι θέμα. Ναι, είναι μια κατάσταση τραγική εκεί πάνω. Διαλύσαν ένα ολόκληρο κράτος με τις σκέψεις και με τις βλέψεις που είχαν. Είναι γνωστό ότι παγκοσμίως όπου περνάει αγωγός και είτε αυτός είναι πετρέλαιο είτε αέριο οτιδήποτε άλλο δημιουργεί πάντα πρόβλημα και συνήθως καταλήγει σε εμφύλιο. Δεν υπάρχει χώρα που να είχε τέτοια να περνούσε από μέσα της τέτοιο πράγμα και να μην φτάνανε κάποια στιγμή σε εμφύλιο. Έτσι. Είναι γνωστό. Είναι γνωστό αυτό που γίνεται συνέχεια. Δεν διαλύσαν αυτή τη χώρα. Και ο Παναγιώτης πήγε να μας φέρει αγωγούς εδώ, μάλλον έχει διαθέσει τη δουλειά. Πώς τη γλιτώσαμε. Αλλά μη στεναχωριέσαι, θα έρθει ο αγωγός, θα έρθει ο ΤΑΡ. Θα χάσουμε έτσι κι αλλιώς τη χάνουμε τη Μακεδονία σιγά σιγά. Έτσι, μα τον κύριο Κοτζιά είπε στο Κόσοβο ότι είναι και φίλοι μας κτλ. Να έρθουν να μας κάνουν επίσημη επίσκεψη. Αναγνωρίσαμε εμέσως στο Κόσοβο έτσι αυτό το πράγμα. Εντάξει, ένα προτεκτοράτο θα αναγνωρίσει ένα άλλο προτεκτοράτο, είναι γνωστό αυτό. Μου κάνει φοβερή εντύπωση δηλαδή το με πόση προχειρότητα. Και με πόσο έτσι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, μπλέκουν σε μια τέτοια διαδικασία για να περάσουμε τον ένα, να περάσουμε τον άλλον. Εντάξει, είναι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Αν δεν είναι προχειρότητα, είναι δόλιο. Έτσι. Τα παίρνουν χοντρά έτσι. Για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, χωρίς να τους ενδιαφέρει τι θα γίνει με τον υπόλοιπο ελληνικό λαό και την ελληνική επικράτεια. Έτσι. Να σου πω και εγώ τον πόνο μου, ας πούμε, που τον είχαμε πολύ ψηλά τον Κοτζιά στο Κουκουέ, ήταν στην Ιδεολογική Επιτροπή. Ο Κοτζιά, Τον είχαμε πολύ, και πολύ ψηλά, σου. Ναι. Τέλος πάντων, άστα. Μπουλουκάκος είναι κάπως, δεν είναι. Άστα, τέλος πάντων, για μην. Θα αρχίσω πάλι τα πινελίγια προεπιλογή και δεν είναι σωστό. Εντάξει, αυτά είναι. Όταν αυτό που προσπαθείς να κάνεις το καρπώνεσαι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, γιατί σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι τα παίρνουν χοντρά από πίσω. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά όταν μου ξαμολιέσαι και κλείνεις τέτοιες συμφωνίες και στο Υπουργείο Εξωτερικών και αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα, που δεν ήταν πάνω από 7 μήνες, πόσο ήταν, 6-7 μήνες. Φαντάσου να μην είναι και κανένα χρόνο θα τραβούσαμε, έτσι. Και σε τι περιπέτειες μπορεί να μας έβαζε. Σαν τον Καμένο, το. Εντάξει, το. Ναι, Καμένο. Γιατί Κοτζιά Καμένο είναι, έτσι, μην το ψάχνει. Ναι, εντάξει, μπλέξανε Καμένο. Ήταν σύμβουλο του Παγκάλου, αν θυμάσαι. Όταν πήρε το πανί αυτό ο αέρα από τα Έμια. Έτσι, όταν παραδώσαμε τον Τσάλαν. Θα μας πάρει και μαμάς ο αέρας, έτσι όπως πάει αυτός. Γι' αυτό τους πήρε αέρας, θα πει κάποια στιγμή και δεν υπάρχουν συνέδρες στην επικράτεια αυτή. Έτσι, ο κύριος Κοτζιάς αυτό. Και
Ρε παιδί μου, και στην συνέχιση των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, ούτε ένα αστερίσκο δεν βάζαμε. Εντάξει, ο Αντρέας τα υπόγραφε, αλλά έβαζε και ένα αστερίσκο να πει: έχω μια διαφωνία. Κρατούσε και μια πατινή που λέμε επισήμω. Να λέει τι κάτι έγινε. Θόδωρα, εσένα ποια είναι η άποψη, πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα, αυτή τη διαδικασία με τους αγωγούς και με όλη αυτή την ιστορία, τις βάσεις που έχουν στήσει παντού. Εγώ ενημερώθηκα γιατί δεν είχα έτσι πολύ καλή ενημέρωση σχετικά με τους αγωγούς. Ενημερώθηκα μέσα από το χώρο εδώ του ΕΠΑΜ. Καταλαβαίνω ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση και ότι θα φέρει σίγουρα μεγάλες αλλαγές, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω προηγουμένως, λέγατε για τα κόμματα γενικότερα και ήθελα να ρωτήσω αν είχατε άλλες επαφές με άλλους χώρους. Ξέρω με τον Ανταρσία ή με κάποια άλλα κόμματα. Γιατί ξέρεις, εξ' ο κόσμος κάποιοι το ζητάνε αυτό. Είναι καλό να ενημερώσουμε γι' αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια επαφή ή αν υπάρχει κάποιο νέο πάνω σε αυτό. Κοίταξε να δεις, ο Ανταρσία. Δεν ξέρω αν συναντιέστε δηλαδή. Ναι, να σου πω απλά πράγματα. Ο Ανταρσία, το κομμάτι του Αράν, ο Αράς, πήγε με το ΛΑΕ κατευθείαν. Έτσι. Ο Ανταρσία ήδη σαν χώρο έχει προβλήματα. Το ΣΕΚ δεν θέλει καν να συνεργαστεί με τον με τον Λαφαζάνη. Τον Άρ ένα κομμάτι θέλει να συνεργαστεί, το άλλο κομμάτι δεν θέλει. Ο Ανταρσία έχει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και εγώ πιστεύω στις εκλογές που έρχονται, ο Ανταρσία θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Εγώ το βλέπω για διάλυση, έτσι όπως είναι η κατάστασή του. Είχαμε επαφές και με τον. Και με τα παιδιά δεν πληρώνω. Και με τους γιους, οι οποίοι τελικά πήγαν και αυτοί με το ΛΑΕ. Α, πήγαν εκεί. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Εντάξει, δεν θέλω να κάνω κριτική σε ανθρώπους, γιατί είναι δικιά τους πολιτική σκέψη και με τα παιδιά αυτά μας έχουν βρεθεί πολλές φορές στους δρόμους και με τον Ανταρσία τα παιδιά, έτσι δεν να μην λέμε τώρα. Είμαστε στους δρόμους αγωνιστές κτλ. Να μην λέμε ότι θέλουμε, αλλά δεν υπήρχε σύγκριση. Ξέρεις τι γίνεται, υπάρχουν στην αριστερά. Αυτή τη στιγμή το πιο συντηρητικό κομμάτι της κοινωνίας αυτή τη στιγμή είναι αριστερά. Υπάρχουν κολλήματα. Αυτό που χάνουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι 5 ευρώ το μισθό μας, που εγώ δεν έχω μισθό, ξέρω εγώ, είμαστε άνεργοι. Περισσότεροι είναι άνεργοι, χάνουν 10 ευρώ ή χάνουν κάτι. Αυτό που χάνει την πατρίδα. Και άμα χάσει την πατρίδα, έχει χάσει τα πάντα. Έτσι. Αυτό το ζήτημα, για να μην λέω ψέματα, πλέον έχει μπει και στο θέμα του Ανταρσία, επειδή έχω επαφές με τα παιδιά. Πολλούς ξέρω παλιά και από το Κουκουέ, ας πούμε, κτλ. Αλλά έχουν αυτά τα κολλήματα, στερεότυπα της αριστεράς, που πρέπει να είναι αριστερά και αριστερά και αριστερά. Οπότε αμέσως σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ενταγμένος πολιτικά κάπου. Ή προέρχεται από μια συντηρητική οικογένεια, χωρίς να είναι ο ίδιος συντηρητικός. Συντηρητικά με την παλιά έννοια, γιατί πλέον για μένα δεν είναι συντηρητική αυτό το κομμάτι. Αλλά με την παλιά έννοια τους απομακρύνει. Τους δημιουργεί προβλήματα. Κατάλαβες. Το θέμα αυτό είναι με τους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι παρόλο που είπε, ας πούμε, η κυρία Χρυσοβελώνη, μάλιστα. Αν θυμάμαι καλά, Χρυσοβελώνη δεν είναι η. Ναι. Η εκπρόσωπος τύπου. Το έχουμε εδώ πέρα, μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Μάνθος. Την αγαπάνε πολύ πάνω στο Βόλο και από την περιοχή μου. Ξέρεις πως την έχουν. Η οποία ο φίλος μας ο Μάνθος, να τον ευχαριστούμε για την καταπληκτική δουλειά που κάνει. Μας βοηθάει πάρα πολύ και στο δελτίο και στην εκπομπή με όλα αυτά που κάνει. Η κυρία Χρυσοβελώνη λοιπόν είπε ότι δεν γίναμε και ούτε θα γίνουμε ποτέ μνημονιακοί. Ρε παιδιά, δεν ξέρω τι υπογράψε. Αυτό ήταν μνημόνιο, έτσι. Ναι. Κάτι άλλο ήταν αυτό. Συμφωνία, ήταν. Έτσι, συμφωνία, κάτι άλλο. Και είπε η κυρία Χρυσοβελώνη, ήταν η μόνη κυβέρνηση που διαπραγματεύτηκε σκληρά. Εγώ, ρε παιδιά, να δεχτώ ότι διαπραγματεύτηκε. Καταρχήν, πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει διαπραγμάτευση. Αυτό πρέπει να το ορίσουμε. Καταρχήν. Διαπραγματεύουμε σημαίνει ότι έχουμε με κάποιον άλλο που έχουμε κάποια διαφωνία. Υποχωρώ εγώ, υποχωρώ εκείνο και ερχόμαστε σε μια συμφωνία. Επειδή μια διαπραγμάτευση δεν είναι απλώς τώρα μια επιχείρηση, μια εμπορική συμφωνία, ότι θέλω να σου πουλήσω το λάδι μου 5 ευρώ, στο να το αγοράσει 3 και το βρίσκω στο 4. Έτσι, μια διαπραγμάτευση που αφορά την ανεξαρτησία και την τύχη ενός λαού δεν είναι κάτι απλό. Και πάντα μαθαίναμε στη σχολή, ήταν στο εισαγωγικό της διαπραγμάτευσης στη σχολή μαθαίναμε, έτσι, ότι πάντα κερδίζει αυτός που έχει να χάσει τα λιγότερα. Και αυτός που έχει να ρίξει το τραπέζι το χαρτί που τον άλλο θα τον κάψει. Ποιος είχε το πιο ισχυρό χαρτί? Το πιο ισχυρό χαρτί είχε η Ελλάδα. Αν η Ελλάδα σου έλεγε φεύγω, φέρνω τη ρήξη, ειδικά με τη συγκεκριμένη συγκυρία, γιατί ήταν ο κύριος Τσίπρας που έχει καθίσει πάρα πολύ, είναι πολύ τυχερός άνθρωπος. Θα παίξει τζόκερ. Ίσως αυτό το πιάνω, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα τα δώσουμε την 10η Ιουλίου, αν θυμάστε, στην Κίνα χαθήκαν 1,5 τρίτο από το χρηματιστήριο. Ο Ντάου Τζονς για πρώτη φορά έκλεισε 2 μέρες λόγω τεχνικών προβλημάτων. Αυτά ξέραμε το δικό μας χρηματιστήριο όταν έπεφτε. Ναι. Λοιπόν, πέθανε τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Εκείνη τη στιγμή του έλεγε απλά, α μην το εννοούσε. Φεύγω. Διαγράφω το χρέος και φεύγω, άντε γεια. Θα πέφτανε όλοι, δεν θα ξέρουν να κάνουν. Η Bundesbank, μόνο σας λέω, το νούμερο είναι πολύ σημαντικό, σας λέω, θα έχει χάσει πάνω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μόνο η Bundesbank. Δεν θα μπορούσαν να σώσουν τίποτα οι Γερμανοί. Βέβαια. Αυτό σημαίνει διαπραγμάτευση. Και να ξέρετε, μεταξύ δανειζόμενου και δανειστή, αυτό που είναι πιο ισχυρό πάντα είναι ο δανειζόμενο. Βέβαια, γιατί ο δανειστή έχει να χάσει, ο δανειζόμενο δεν έχει να χάσει. Μπράβο, λοιπόν. Ο κύριο Τσίπρα λοιπόν δεν έκανε διαπραγμάτευση. Στην ουσία πήγε στα 4, περάσανε νούμερα οι άλλοι με τη σειρά, τον δέρνανε συνέχεια. Αυτό έγινε. Δεν έγινε κάτι άλλο. 17 σου βάλε, το ομολόγησε και το έχουν ομολογήσει και οι ίδιοι, έτσι. Και το έχει καταλάβει ο κόσμο πια. Έτσι, καθόμασταν απ' έξω και μα φωνάζουν 10 λεπτά, μα διαβάζουν την ανακοίνωση και εμεί συμφωνούμε. Κοίταξε να δει. Όταν πα, όπω το είπες και εσύ, εγώ δεν έχω κάνει μαθήματα. Εντάξει, εσύ μπορεί να το ξέρει κανένα, αλλά το καταλαβαίνω. Είσαι, όπω είπε πριν από λίγο, δεν είναι εμπορική συναλλαγή. Και στι εμπορικέ συναλλαγέ, είτε είναι Ελλάδα είτε οτιδήποτε άλλο, άμα στραβώσει εκείνο που είναι παραγωγό, λέει εσύ χτύρι που θα σου δώσω τζάμπα, το πετάω στο ρέμα. Ακριβώ. Δηλαδή, ακριβώς. Ακόμα και εκεί μπορεί να σου το πει, που το έχει δουλέψει με τέτοιο κόπο και αυτά. Ναι. Όχι να πηγαίνει και να διαπραγματεύει για ένα ολόκληρο λαό από τη στιγμή που ξέρει ότι αυτή τη στιγμή έχει όχι ανθρωπιστική κρίση. Δεν πα να σώσει την κατάσταση με καρτούλε να παίρνει 70 ευρώ μακαρόνια και με. Αυτά δεν είναι αστείωτε απλά, είναι αθλειότητε. Λοιπόν, όταν έχει μια τέτοια κατάσταση, δεν πάει να του πει ότι ναι, παιδιά, εγώ μαζί σα είμαι. Εδώ θα καθίσουμε, παρέα θα είμαστε. Yeah. Αλλά μήπω γίνεται να με βαράτε λιγότερο. Γιατί έχω ένα πρόβλημα στην πλάτη. Γιατί πονάει. Ναι, και επειδή τρέχω στου γιατρού λίγο πιο απαλά. Δηλαδή. Θυμάστε τώρα με τον Ξαργάκο που λέει ο Θή, ποιο είναι ο Θή, του λέει. Δηλαδή. Είναι, όχι. Είναι τρελό, δηλαδή. Δεν λοιπόν, είναι. Και ξέρει τι γίνεται. Α πούμε τώρα, ανέφερε τη λέξη ανθρωπιστική κρίση. Ο ορισμό ανθρωπιστική κρίση σημαίνει όταν μια φυσική καταστροφή πλήττει κάτι. Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα. Δεν έπεσε κανένα μετεωρίτη στην Ελλάδα, έγινε κανένα σεισμό, λοιμό, καταποντισμό. Όχι. Λοιμό έχουμε με μικρογιό την πείνα. Ναι, ναι. Λοιπόν, με γιώτα μάλλον. Είναι ο. Πώ το λένε. Αυτό ήταν συνέπεια πολιτικών. Και μάλιστα πολιτικών που εφαρμόζονται αναγκαστικά πλέον από τη συνθήκη του 92 που αγόρασε τη συνθήκη του Μάστρη. Ήταν δεδομένο ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και από τη στιγμή το 2002 που μπήκαμε μέσα στην ΟΝΕ, εκεί ήταν τελειωμένο. Δεν είναι ανθρωπιστική κρίση πλέον αυτό. Γι' αυτό το περνάνε έτσι. Για να μπορούν να δίνουν την ελεημοσύνη, να έχουν τον κόσμο όπω τον έχει η Εκκλησία. Πώς είχε παλιά, δεν ξέρω αν θυμάστε, μεσοαιωνικά έργα, έχετε δει, που είναι ο βασιλιάς, περνάει κάθε Κυριακή την εκκλησία, δίνει ένα φλουράκι στους ζητιάνους. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και σώθηκε ο βασιλιάς, παραμένει βασιλιάς. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει. Λοιπόν, και μας λέει η κυρία Χρυσαβελόνη ότι η επιστροφή στη Ραχμή που ονειρεύονται πώς το λέει, θα έφερνε κοινωνική καταστροφή. Μας λέει η κυρία Χρυσοβελόνη. Την οποία την έχει φέρει αυτή την κοινωνική καταστροφή. Σε συνεργασία με τους προηγούμενους. Δηλαδή συνεχίζουν κοινωνική καταστροφή και σε πιο βαθύ. Έχουν κάνει πιο βαθιά τομή στην κοινωνία αυτή τη στιγμή και όσο πάει προχωράει. Ακριβώς. Δηλαδή μην γελιόμαστε ότι κάποιοι λέμε άντε θα τη βγάλουμε κουτά στραβά. Παιδιά πίσω είναι. Δηλαδή έρχεται. Δεν βγαίνει. Και θα κουμπίσει όλη την κοινωνία αυτό το πράγμα. Έτσι. Και βλέπει, α πούμε, και βέβαια ο κύριο Κουτσούμπα δήλωσε το ΜΚΚΕΝ, το μοναδικό κόμμα. Που είπε αλήθεια στο λαό και απέκλωσε κάθε μετοκλογική συνεργασία. Κοίτα, δεις. Και καλά κάνει και δεν κάνει. Να σου πω, και εγώ έχω στο χωριό που είχα πάει τώρα στον πατέρα μου, έχουμε ένα σκύλο που δεν δαγκώνει, αλλά γαυγίζει όμως. Γαυγίζει. Είναι ο μοναδικός που γαυγίζει. Παίρνει χαμπάρι, γαυγίζει. Αν τον έχει τίποτα άλλο όμως, είναι για να γαυγίζει. Έτσι. Δεν θα δαγκώσει κανένα, δεν θα κυνηγήσει κανένα, γαυγίζει. Εντάξει, να μην κάνει μετοκλογική συνεργασία, εγώ θα συμφωνήσω. Είπε την αλήθεια στο λαό δηλαδή, είπε, εγώ ακόμη απορώ και αυτό δεν θα μου το βγάλει κανένα στο μυαλό. Έτσι. Το κουκουέ, η στάση που κράτησε το δημοψήφισμα. Σκεφτείτε, ρε παιδιά, να είναι το αποτέλεσμα 50-49,5 υπέρ του ναι. Ναι. Και να είναι πανψήφιο του κουκουέ. Πώς θα εμφανιζόντουσαν μετά. Το φαντάζεστε. Πότε, εγώ προσπαθώ να κοιτάω βιβλία, ρε παιδί μου, έχω ξαναξεκονίσει όλη τη βιβλιοθήκη. Πότε το κομμουνιστικό κίνημα δεν έδωξε εμπιστοσύνη στην απόφαση του λαού. Πότε. Το κομμουνιστικό κίνημα το μόνο που πάντα έπαιρνε, λάμβανε υπόψη τη. Τις αποφάσεις του λαού. Και γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να έχανε και κάτι. Γιατί μπορεί να κάνει λάθος ο λαός σε ένα σημείο και τη στιγμή. Αλλά δεν έχει σημασία. Πάντα παίρνεις υπόψη το λαό. Γιατί δεν έχει νόημα ένα κομμουνιστικό κίνημα να μην εκφράσει το λαό. Θεωρητικά. Ο κ. Κουτσούμπας. Τι να σου πω, δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί μετά. Μέσα ιδεολογικά. Εγώ σου λέω απλώς τώρα. Αυτό είναι καθαρά θεωρία. Έτσι. Και όχι θεωρία. Αυτή είναι πραγματικότητα για μένα. Ναι. Αλλά ο κ. Κουτσούμπας προφανώς στηρίζει άλλα συμφέροντα. Όταν μας έλεγε, ας πούμε, ότι το νόμισμα δεν παίζει κανένα ρόλο. Και ρωτάω εγώ ρε παιδιά, άντε ασπαστεόμαστε όλο το σοσιαλισμό, βγαίνουμε αύριο, πάμε εδώ πέρα στο τζαμί στον Περισσό. Ναι. Και δηλώνουμε ότι. Και πέφτουμε κάτι, προσκυνάμε. Προσκυνάμε το σοσιαλισμό όλοι. Και φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φεύγουμε και από τον ΝΕ. Τι νόμισμα θα έχουμε. Τι νόμισμα θα έχουμε. Σύμφωνα με τον κύριο Κουτσούμπα, δεν τον απασχολεί τι νόμισμα θα έχουμε. Μπορεί να έχουμε για νόμισμα, ξέρω εγώ τι κάλτσε. Δεν μπορεί να έχουμε κανένα σόβρα. Προφυλακτικά δεν ξέρω τι μπορεί να έχουμε. Μπορεί να μην έχουμε κάνει νόμισμα. Μπράβο. Απλά okay. Περνάμε από κάποιο φούρνο και μετά. Μπράβο, και έχουμε δελτίο. Μπορεί να έχουμε δελτίο. Α πούμε και να παίρνουμε όπω κάνα στη Ρουμανία, ο κύριο Τσαουσέσκου. Στα σέρε Σταύρο, αφού το έχουν πει ότι το νόμισμα. Δεν μπορούμε να φύγουμε από το ευρώ. Το έχει πει ο Κουτσούμπα.
Έτσι, άραγε, δεν είστε θέμα αλλαγή νομίσματος. Θα είσαι, σου λέει, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν την καταγγείλεις, αλλά θα ξεβρώ. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Λέει, τώρα, κάποια στιγμή, δηλαδή, εγώ αυτό που καταλαβαίνω, γι' αυτό τρελαίνομαι και λέω, που δεν είμαι αυτού του ιδεολογικού χώρου, έτσι δεν είχα μπει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία, αλλά είναι όταν λες ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Όταν ο κόσμος ξυπνήσει και αλλάξει την κατάσταση, τότε θα έρθουμε εμείς να καθίσουμε στην καρέκλα να τον καθοδηγήσουμε. Δηλαδή, είμαστε μια γειτονιά και όλοι πετάμε τα βοθρολίματα στον δρόμο. Και δεν λες ότι κάτσε ρε φίλε, δεν είναι σωστό να το κάνω αυτό. Θα ανοίξω ένα βόθρο για να μην κάνω αυτή τη δουλειά. Και βγαίνεις και λες ότι όταν οι υπόλοιποι καταλάβουν ότι αυτό είναι κακό και το κάνουν, τότε θα το κάνω κι εγώ. Το γνωστό. Το βαράσει μετά, δεν το βαράσει. Εγώ σου είπα αυτό και επιστημονικά, όπως το θέτει πάντοτε θέση, ότι δεν παίζει ρόλο το νόμισμα. Φυσικά το νόμισμα δεν είναι πανάκια. Όχι, μέσο είναι. Μέσο. Δεν είναι. Λοιπόν, δεν διαφωνεί κανείς. Αλλά δεν μας απαντάει ο κ. Κουτσούμπας τι θα έκανε. Θα σπαστούμε το σοσιαλισμό και ξαφνικά τι. Δεν ξέρουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Ούτε αυτό δεν ξέρει. Αλλά καθίστε. Λοιπόν, θα σου πω το κάτι συγκινητικό, κάτι τρομακτικό. Παιδιά, θα κατέβει αυτόνομο το Κηδισό. Το Κηδισό. Κωδισό. Α, Κηδισό. Κωδισό καεί ήταν παλιά. Κωδισό καεί, το κόμμα σου λέει. Πε Μαζόγλου. Μαζεύονταν τρεις και Χούκος εκεί πέρα. Και... Ναι. Γιατί τώρα είναι τέσσερις και Χούκος. Τώρα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Και Χούκος. Έτσι είπε ο Γιωργάκης. Ναι. Δεν ξέρω την ανακοίνωση αυτή την έκανε στο Καστελόριζο. Δεν μπορώ να δω που την έχει κάνει αυτή την ανακοίνωση. Δεν έχει πρόβλημα. Αυτό έχει χρηματοδότηση. Ο οποίος έχει τη μαμά εκεί πέρα. Είναι, είναι παιδί του Λουλουδιού, είναι παιδί της Μαργαρίτας. Έχει Πάμπερς ακόμη. Έχει αποθήκη Πάμπερς. Ανοίγει τα Πάμπερς και βγάζει. Μην στεναχωριέ στο Κοσκοτάς και κάνει καλή δουλειά. Εντάξει, ναι, τότε είχαν. Αλλά δεν ακούει τη μαμά του. Τη μαμά του είπε ότι πρέπει να κάνει αυτό, αυτό θα κάνει. Δηλαδή. Τώρα πα κοντά στη μάνα σου. Όχι, δεν πα κοντά στη μάνα σου. Η μάνα είναι μόνο μία. Α, μπράβο, ναι. Και είπαμε είναι παιδί του Λουλουδιού, παιδί της Μαργαρίτας. Έτσι ακριβώς. Μόνο αυτό λέει, δεν ξέρω τι κάτι παίρνει αυτός. Έχει αυτός. Κάποιο ειδικό φάρμακο, ναι. Κάτι παίρνει αυτός και είναι μια χαρά στον κόσμο του. Πώς πρέπει να τα ανακαλύψουμε αυτό. Τώρα ή κάτι παίρνει τώρα ή τον είχαν βουτήξει καμιά κολυμπήθρα από τότε σαν τον Αστερίξ Τρομελίξ και είναι μόνιμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή το έχει. Μέσα στη μαρμίτα με τη μαριχουάνα. Δεν έχει ακούσει κανένα ακόμα. Τον κρατάει. Μπορεί και αυτό. Καθίς και γλάστρα του. Μπορεί και αυτό, μπορεί και αυτό. Και μια που μιλάμε τώρα για αποκόμματα, η Δημαρ έτσι διαφωνούν 31 μέλη τη για τη συνεργασία με το Πασόκ. Αλλά ο κύριος Κουβέλης είναι αποφασισμένος να συνεργαστεί με την κυρία Φόφη. Ο ποιον, έναν άλλον έχουν, έναν πιτσιρικά, ένα. Ναι, έχει, ναι, εντάξει. Ναι, ο Κουβέλης έχει. Ο Κουβέλης, συγγνώμη, είναι. Είναι Νάντια. Είναι Νάντια. Νάντια, μπράβο, είναι, Νάντια. Είναι Νάντια στη συνεργασία. Ο άλλος είναι με το. Δεν θυμάμαι τώρα ποιοι. Δεν ξέρω και αυτός ποιοι είναι. Είναι σαν να έχει τσακωθεί, ρε παιδί, να έχουν τσακωθεί σε μια οικογένεια και λέει: μπράβο, τι θα πάμε μαζί στο γάμο. Όχι, δεν έρχομαι. Και λέει: άντε, ρε, μάνα, θα πάμε μαζί στο γάμο. Και λέει ο άλλος: όχι, ρε παιδιά, δεν θα πάμε. Α συνεργαστούμε με τον Πασόκ, κυρία Φόφη. Βλέπω τώρα, παιδί μου, ξέρεις, καμιά φορά τα παιδιά πώς έχει τον πατέρα. Εντάξει, ήταν κάποιο αξιόλογο άνθρωπο, κύριε Γεννηματά. Δεν ήταν κάτι τρομένο, ήταν κάποιο αξιόλογο άνθρωπο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα η Φόφη πώς κατάλησε, έτσι. Εντάξει, τώρα. Έτσι είναι, λειτουργούν δυστυχά. Έτσι, έτσι, έτσι. Εγώ πάντως φαντάζομαι ότι ειλικρινά από εκλογές σε εκλογές, αν μπορούσαμε αυτό, γιατί είναι δύσκολο, υπάρχουν και πασοκόπληκτοι, υπάρχουν τέτοια πράγματα έτσι, στην κοινωνία. Γίνεται, δηλαδή, ρε παιδιά, να τους στείλουμε έξω να χάσουν τα λεφτά τους οι τράπεζες που τα έχουν πάρει, βέβαια, δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί φανταστείτε πόσα δάνεια έχει αυτή τη στιγμή του Πασόκ. Έτσι, τι λεφτά χρωστάει. Πρώτον. Δεύτερον, πόσους επιχειρηματίες είχε από πίσω και το στηρίζανε, που μόλις βγει εκτός Βουλής θα σφυρίζουν αδιάφορα και θα τρέχουν δεξιά και αριστερά. Έτσι. Και τρίτον, θα μπορείς από εκεί και έπειτα να τους κυνηγήσεις και ποινικά. Βέβαια, θα τους καλύψουν οι άλλοι που θα είναι μέσα, γιατί φιλαράκια ήταν παρέα, κανένα σου λέει. Αλλά έστω εργαμότο να δοθεί αυτή η δυνατότητα, τον κερατά του Βενιζέλο, αυτό το πράγμα, αυτό το τέλος πάντων, να τον πας σε ένα δικαστήριο και να πεις ρε κερατά, έκανες αυτό, εκείνο και το άλλο. Και δεν έχεις βουλευτική ασυλία τώρα. Δεν έχεις βουλευτική ασυλία. Με τα μέτρα έτσι όπως το έχει φτιάξει αυτός ο άνθρωπος, η βουλευτική ασυλία. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Αν εγώ κλέψω, θα με χώσουν μέσα 50 χρόνια. Εκείνος αν κλέψει θα είναι πολιτική, είναι πως το λέει, λάθος πολιτικό. Πολιτικό λάθος και δεν τιμωρείται. Δεν τιμωρείται, όχι. Δεν κατάλαβα. Πολιτικό λάθος μπορεί να στήκει στη ζωή, ας πούμε, σε ένα εκατομμύριο κόσμο. Ναι. Αλλά δεν τιμωρείται αυτό, γιατί είναι από λάθος πολιτική. Ο Βαγγέλης δεν μπορεί να τιμωρηθεί. Τώρα μιλάς τώρα για ιερά και όσια της φίλης, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τα κονσερβοκούτια κάτω από τις γλάστες είναι σκουριασμένα. Ότι δεν κόβει να σκουριάζει να παθαίνει τέτανο, παιδιά, δεν γίνεται αλλιώς. Το κονσερβοκούτι σου είπα. Το βάζει σε λατόνερο για να γίνεται καλύτερο. Είναι μελετημένη δουλειά. Τώρα μας ακούνε. Θα μας το κάνουν τέτοιο. Για κάτι τέτοιο χρειάζεται. Έτσι, να σου πω κάτι. Έχουν καταδυναστεύσει τον τόπο, έχουν καταστρέψει οικογένειες. Καλύτερα να δικάζονται. Αυτό είναι το καλύτερο. Το καλύτερο να δικάζονται, αλλά όταν βλέπεις ότι υπάρχει τόση κοινωνική αδικία, ναι, να απολογούνται. Τι είναι να πρωτοαπολογηθεί τώρα ο Βαγγέλης. Αυτό θέλει ένα χρόνο να λέει. Να λέει, να του λες και να λέει, να ομολογήσει όλα τόσα που έχει φάει εκεί μέσα. Να απολογήσει ο Βαγγέλης, τέλος πάντων.
Αλλά μη στεναχωριέσαι, θα κατέβει ο Ευκλήδης. Υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ. Τσαχαλώτος. Το ακουστικό θα το έχει αυτή, θα τον ενημερώνει ή θα κάνει καμιά μαλακή μόνο στιγμή. Δεν ξέρει καλά. Έχει και τώρα να μάθει ελληνικά. Έχει πάει τώρα ειδικό φροντιστήριο, ναι. Να μάθει καλά ελληνικά. Μα αυτοί δεν πρόκειται να μάθουν ποτέ ελληνικά. Έτσι, κομμάτι. Κάποιοι δεν θα μιλήσουν. Και δεν το λέω ειρωνικά. Και δεν το λέω γιατί ο άνθρωπος όντως πραγματικά μεγάλο στο εξωτερικό και δεν το, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά πριν να λάβει μια θέση, οφείλει να σεβαστεί εκεί αυτό που είσαι. Στη χώρα που είσαι. Πες ότι έχεις μια επιχείρηση, Σταύρο. Τον παίρνεις υπάλληλο στο λογιστήριο. Τον Ευκλήδη. Ναι. Ούτε για θηρό δεν τον παίρνω. Σαν να κάνει λάθος στο γαλλούρα μου. Λέω εντάξει. Στην πολυκατοικία κάτω πάω στο πέμπτο. Έχεις εμάς πάνω την εγκαρτά σου. Ξέρω. Δεν ξέρεις τι. Ναι, δηλαδή. Το βλέπεις. Δεν χρειάζεται να σου μιλήσεις. Το βλέπεις από μακριά και λες. Δεν κάνει, ρε παιδί μου. Και χρειαζόμαστε και τους τρεις πυλώνες που έχει αριστερά. Το κινηματικό, το πρόγραμμα και το εναλλακτικό παράδειγμα. Το μακρύτερο ποιο είναι, δεν μας είπε ο πυλώνας. Ποιο μικρό να σου μιλήσει. Πότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κίνημα. Δεν το θυμάμαι. Μπορεί να γίνει. Το παρελθόν του, ας πούμε. Γιατί ξέρεις, το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλώς, είναι μια μετάλλαξη του κουκού εσωτερικού, τον κύριο Λεωνίδα Κύρκο, που μας είπε το 10ο μνημόνιο ευλογία. Μετά ήρθε, έγινε ΕΑΡ μετά. Έφυγε ο Μπανιάς και έγινε ΕΑΡ ο Κύρκος. Ήταν μετά ο κύριος Κωνσταντόπουλος, που το κύριος Κωνσταντόπουλος ξέρουμε που τα παίρνει. Εγώ ξέρω από τον Θανάση Χρηματιστηριακή, που είχα κάποιους γνωστούς επιχειρηματίες που συνεργαζόμασταν, ότι τον ταΐζαν κανονικά τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Πήγαινε και του έπαιρνε επιχωρήσει το κόμμα. Έτσι. Μετά ο συνασπισμός έγινε. ΣΥΡΙΖΑ της δεξιάς και της αριστεράς και της πρόοδου. Να καλημέρισουμε τον συναγωνιστή. Το Θέμη, το Συμβουλόπουλο. Θέμη, το Συμβουλόπουλο. Καλή σου μέρα, Θέμη μου. Θα τα πούμε αργότερα. Λοιπόν, και έτσι εγώ ήξερα ήταν ο. Κατέληξε έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ δεν υπήρξε κίνημα. Ποτέ δεν υπήρξε κάτι άλλο. Έχει πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, το αριστερό πρόγραμμα, ποιο είναι, ρε παιδιά. Κάτι λέει, ανακοινώσαν σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε το καινούργιο πρόγραμμα. Ναι, τι πρόγραμμα έβγαλε, σχολικό είναι, τι είναι αυτό, τι πρόγραμμα. Δεν ξέρω, είναι και Σεπτέμβρη, μπορεί καθόλου απιθανό. Είχαν και εκείνο στη Θεσσαλονίκη, το αφήσανε πάνω, φύγανε. Κοίτα, υπάρχει μια. Φύγανε όλα. Αλλά επειδή ξέρει όλη την Ινδοπούλα, γιατί ξέραν ότι θα γίνουν κυβέρνηση, ξεχάσαν το πρόγραμμα εκεί. Μετά ψάχναν να το βρουν στα γραφεία, λέει, τι είχαμε πει. Δεν το βρήκαν. Πέρασε καθαρίστα, πήραν το πρόγραμμα. Πώς πάνε οι επιχειρηματίες και πάνε στη Βουλγαρία, βάζουν τα λεφτά τους. Έτσι πήγε το πρόγραμμα, στη Βουλγαρία το πρόγραμμα. Δεν τα ψάχνουν. Σου λέει, θα κάνουμε εισαγωγή προγράμμα, θα φτιάξουμε καινούργιο δικό μας. Και εναλλακτικό παράδειγμα. Το εναλλακτικό δηλαδή ποιο είναι, να λες ότι είμαι αριστερά, αλλά ψηφίζω μνημόνια. Ότι θα ασκήσω τα μνημόνια. Με ένα νόμο και φέρνει ένα μνημόνιο τρίτο με ένα νόμο πάλι όμως. Με ένα νόμο, το τήρησε. Αυτό με τον ένα νόμο το πάει, ναι. Είναι. Το, ένα νόμο είναι αυτά. Λοιπόν, ένα νόμο, ένα νομό. Έτσι. Λοιπόν, ένα νόμο, μπράβο, ένα νόμο, δεν ξέρω. Σχεδόν είναι ότι έχει αλλάξει ακροατήριο ο Τσίπρας. Έχει μετακινηθεί στο μνημόνιο. Και ψηφοφόρους, γιατί ήμουν αυτή σε μια συζήτηση καταλάβεις. Με φίλους. Έτσι, μια... Ναι, ναι, σε μια κουβέντα που είχατε. Όπου άνθρωποι που κλαίγανε στο δημοψήφισμα, παιδιά πραγματικά κλαίγανε, το θυμάμαι. Ναι. Ναι, ναι. Ρέμα, όχι από τη χαρά του. Από τη στεναχώρια του. Ναι. Που πάμε, καταστρεφόμαστε. Ναι. Χθες μου αποκάλυψαν ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τσίπρα. Έτσι, με αυτό. Αυτό πλέον σε εκπροσωπεί. Αυτοί θα ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως ή ΠΑΣΟΚ. Ναι. Βρήκαν ένα καινούριο άτομο. Μπράβο. Οι άλλοι θα αρμένοι, αυτό είναι νέος, του εμπνέει. Ναι. Και γι' αυτό η Ντορούλα δήλωσε ότι μπορούμε, πρέπει και να μπορούμε να συνεργαστούμε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια. Έτσι. Αυτό είπε η Ντορούλα. Πριν από 6 χρόνια σου λέγανε το Πασόκ με Νέα Δημοκρατία θα συγκυβερνούσε, το πιστεύετε. 6-7 χρόνια. Τι νομίζεις, αυτά τώρα οι συσχετισμοί θα αλλάζουν σε χρόνο ντετέ. Δεν έχουν το χρόνο πλέον. Εντάξει, πριν είχαν το χρόνο. Ανατρίμηνο, τετράμινο. Το σύστημα του παλιού, τι Πασόκ, τη δεξιά βγαίνει τα αφεντικά, εντάξει, ήταν γνωστό, αλλά ξέρετε, γίνεται αυτά πιο κοντά τώρα. Όταν τον καλεί. Δεν είναι τώρα απλά ίδια, τώρα κάνουν και συνεταιρική. Τον καλεί και η κόρη του Δράκουλα. Έτσι, ναι, δηλαδή. Μην τον αναφέρει το όνομα, γιατί είδες προχτές τι πάθαμε. Είπα τον Δράκουλα, τι πάθαμε. Ναι. Θυμάμαι αυτό, πάθαμε. Λοιπόν. Λοιπόν, αλλά σημαίνει ότι κάτι παίζει και να σου πω κάτι δεν είναι τυχαία. Όταν δηλώνει κάτι. Η Ντόρα, η μικρή εξερευνητρία. Η Ντόρουλα. Ναι. Η Ντόρα, η εξερευνητρία, κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει. Εξερευνητρία, είναι κάτι ξέρει. Με την Μπακογιάννη, σύμφωνα με την κυρία Μπακογιάννη, χρειάζεται να βρεθούν οι ικανότεροι από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ. Έχει ικανότερο. Βάλει το κεφάλι στον Τουρβά. Στον Τουρβά. Ας το βάλουμε το κεφάλι στον Τουρβά. Εμείς το έχουμε το εργαλείο. Ναι. Θα το βγάλουμε μετά. Μόνο το κεφάλι όμως. Ικανότερο. Έχει ικανότερο, ρε παιδιά, αυτή. Θα δουλέψω για το εθνικό στόχο που είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου ελληνικού κράτους. Σύγχρονο ελληνικό κράτος, ξέρετε. Πόσα χρόνια τα ακούτε αυτά. Εγώ τόσο θυμάμαι τον εαυτό. Το σύγχρονο ελληνικό κράτος ήταν και με το Σιμίτι, τον εξυγχρονιστή. Το σύγχρονο ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε. Ναι. Ο πρώτος που εξήγηλε αυτό ήταν ο κ. Κολέτης. Ο κύριος Μαυροκορδάτος πρώτα, αλλά με λιγότερα λόγια, και μετά ο κύριος Κολέτης. Ναι. Ο κύριος Κολέτης είναι ο, από εκείνο ο μπούσουλας για το πώς γίνονται οι διορισμοί ύπουλοι, πώς γίνεται το γλύψιμο, πώς υπάρχει βία, νοθεία,
πώς υπάρχουν όλα αυτά που ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή, τα έχει εφαρμόσει ο κύριος Κολέτης. Μιλάμε τώρα για το 1845-47. Δεν καταλάβει ποτέ τι είναι ο εξυγχρονισμός, δηλαδή τι θέλουν. Πώς, είναι. Τι είναι, να τρώω εγώ και να πεθαίνει ο λαός. Αυτό είναι. Να τρώει ο Μπόμπολας και να πεθαίνει ο λαός. Να τρώει ο Αλαφούζος και να πεθαίνει ο λαός. Αυτό είναι εξυγχρονισμό. Έτσι το εννοούν, φαντάζομαι. Και φυσικά και εμείς έτσι το κόμμα μας. Να μην χαλάσει το κόμμα, γιατί το κόμμα είναι θρησκεία. Ναι. Πάνω απ' όλα. Ουμπεράλες. Ουμπεράλες. Όπως το είπες ακριβώς. Έτσι να χαιρετήσουμε. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διαλυματάκι μουσικό και θα πάμε σε λιγάκι. Φίλοι και φίλες, πάλι εδώ, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ήρωη. Είναι η δοκιμαστική πρωινή εκπομπή. Είμαι ο Σταύρος Παπαγιάννης. Στον ήχο είναι ο Μιχάλης Λαχανάς. Κοντά μας ο Θοδωρής ο Καλωρίζας. Είχαμε μείνει Θοδωρή και Μιχάλη για την Ντόρα που δήλωσε ότι μπορεί να συνεργαστούν και με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, η Ντορούλα. Ξύπνα Ντορούλα μου. Θυμάμαι ένα, όταν είχε πάει στο Υπουργείο Πολιτισμού τότε, επί κυβέρνηση του Δρακουμέλ. Ένα ο Μητσικός σας είχε βγάλει ένα τραγουδάκι, ξύπνα Ντορούλα μου, ήρθε η ώρα να πάω στο Υπουργείο. Ένα πολύ ωραίο. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτή είναι έτοιμη και προφανώς αυτό είναι το σχέδιό του Σολωνών. Γιατί αν βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, ξέρεις, δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι μούφα. Είναι μούφα. Αλλά γιατί τις βγάζουν? Τις βγάζουν για να έχουν την ψυχολογία ο κόσμος ότι όταν τους βγάλουν το παρεφερή αποτέλεσμα η Singular, να πει α, το είδα στην τηλεόραση. Περιμένω εγώ. Περιμένω να δω, θα βγάλει δημοσκόπηση σίγουρα, βγάζει ή το Bloomberg ή η Financial Times. Έτσι, αυτή είναι η καντεντολή, η Deutsche Welle, συγγνώμη. Είναι η καντεντολή της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλλον, η οποία θα τη δει ο κόσμος και όταν θα δει τα νούμερα θα πει α, εντάξει, αυτά είναι. Λοιπόν, γιατί ξέρουμε δημοσκοπήσεις πώς παίζονται, τι κάνει η Singular. Ο κύριος Γιαννόπουλος, ενώ είναι υπόδικος, έχει καταστρέψει τράπεζες, έχει φάει τη Ming, έχει φάει του κόσμου τα λεφτά. Η Singular όμως είναι δικιά του και παραμένει να παίρνει τα αποτελέσματα. Είχαμε και μια χθες την Κυριακή, στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας παραιτήθηκε, ο κύριος Τσάτσης, και έστειλε μια επιστολή κόλαφο εναντίον του κόμματος και εναντίον προσωπικά του κύριου Λαφαζάνη. Και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν είναι διαθεθειμένος να διδαχθεί σε ένα κόμμα που οικοδομείται με τη μεταφορά ενός κομματιού ΣΥΡΙΖΑ, ενός κόμματος παραγόντων, μηχανισμών, φραξιών και άλλων ευχάριστων καταστάσεων, και όχι με ανοιχτό κάλεσμα που τα απευθύνεται σε κάθε τίμιο άνθρωπο που αισθάνεται τις πραγματικές επιπτώσεις, τις τραγικές επιπτώσεις που έχει στη ζωή του, στην κοινωνία και γενικά στη χώρα μας η εφαρμογή των μνημονίων. Σε άλλο σημείο, το στέλεχος αυτό κάνει λόγο για κόμμα όπου κομματάρχες αναζητούν νέα πολιτική στέγη και κόμμα ζηλωτών που δεν ανέχονται καμιά άλλη άποψη εντός του κόμματος πλην εκείνης της ηγεσίας τους. Η επιστολή υπάρχει. Είναι, μάλιστα το λέει, καρικατούρα του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, αναφέρει το ΛΑΕ. Βλέπουμε τις πρώτες αντιδράσεις και από τις επαφές που είχαμε με τον κύριο Λαφαζάνη, ο οποίος αποδείχθηκε τελικά ότι δεν ήθελε ένα πλατή μέτωπο. Δεν ήθελε ένα πλατή μέτωπο, ένα μέτωπο αποδοχής από τον κόσμο, αλλά ήθελε ένα κλειστό κομματικό μηχανισμό, ο οποίος θα μπορεί να παίρνει και την κομματική αντιμισθία, να πιάσει το ποσοστό το 4%, 5%, να μην απασχολεί και κίνδυνο για το σύστημα και μάλιστα να παίρνουν τα χρήματά από την κομματική αντιμισθία. Δεν είναι εμφανή πλέον αυτό. Αλλιώς, πραγματικά θα είχε ανοιχθεί στην κοινωνία, θα είχε δεχθεί με τοπικά χαρακτηριστικά, θα είχε λάβει η Λαϊκή Ενότητα και θα μπορούσε να εκφράσει πραγματικά να εκφράσει το 61,3% του όχι. Ο κύριος μου, ο απεργός πείνας, ο Μιχαηλογιαννάκης, μίλησε. Είπε ότι είναι στενάχωρη διάσπαση και η αιμορραγία του ΣΥΡΙΖΑ. Και να αναρωτηθεί, λέει, η Λαϊκή Ενότητα ποιον ωφελεί. Έτσι είπε ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης. Προφανώς ήταν πεινασμένος εκείνη τη στιγμή, γιατί ήταν συνεχή απεργία πείνας που κάνει. Έτσι, απέναντι στα McDonald's και στα Goodies. Ξέρεις, μη γελάς, Μιχάλη, γελάς. Ξέρεις, είναι να τρως τέτοια πλαστική τροφή συνέχεια. Μιχάλη, μη γελάς. Έτσι. Είναι αυτό που λέει, θυμάσαι, Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως, το θυμάστε? Ακριβώς. Η κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα στις 4 η ώρα θα έχει συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ να μας πει για τα πολιτικά της σχέδια, τι σκέφτεται να κάνει. Πιθανολογούμε ότι θα πάει με τους φίλους τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη. Δεν νομίζω να μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Και έφαγε και αυγά ο κύριος Λαπαβίτσας στην Καβάλα. Πήγε να μιλήσει, έφαγε, του πετάξανε αυγά. Να, και είμαστε στην Καβάλα, το έχασα. Το έχασε, ήσουν στην Καβάλα και το έχασε. Ναι, είχε πάει μαζί με την κυρία Αλεξάνδρα Τσανάκα, την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Λαπαβίτσας, και στην κεντρική πλατεία, την ώρα που μιλούσαν, παραχωρούσαν συνέντευξη στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης,
Του πετάξανε αυγά. Το ένα βρήκε την κυρία Τσανά και το άλλο βρήκε τον κύριο Παπαβίτσα. Κοίτανε πάνω χαμένα τα αυγά, ρε Αποστολή. Εντάξει. Δεν ξέρω, δεν το προσκάτω. Ήταν κλούβια πρέπει να ήταν, λογικά, αλλά ήταν ο κόσμος πινάκια, θυπητάνε αυγά να πούμε. Πέτρες, πάει πέτρες. Το βρει ο καθένας, δεν είναι. Στην Καβάλα, βέβαια, έχω δει και το περίφημο αυτό το άγαλμα του, του Μεχμέτ Πασά, του πατέρα του Ιμπραήμ Πασά. Δεν ξέρω γιατί το έχουμε ακόμη εκεί πέρα, ρε παιδιά τώρα. Ίσως σε συνέχεια με του κυρίου Μπουτάρη που θέλει να κάνει πλατεία Κεμάλ και να βάλει το άγαλμα του, του Κεμάλ, ας πούμε. Αχ, ο Μπουτάρης θέλει να κάνει πλατεία με έναν αργυλέ μεγάλο να κάθεται από κάτω να τραβάει. Κοίταξε, ας πω, καλό θα κάνει να ακούγαμε την ώστε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αυτό αυτός είναι. Είναι περίπτωση και απορώ πως οι Θεσσαλονικοί, ρε παιδί μου, δεν τον έχουν μαζέψει ακόμα με, με τις καρπαζιές αυτόν τον άνθρωπο. Τον έχουν και τον βγάζουν και δήμαρχο. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι, είναι φοβεροί άνθρωποι. Έτσι, όχι, είναι, έχω φοβεροί εμπειρία, είναι τα, πολύ καλά παιδιά. Ο κόσμος, ναι, είναι φοβεροί άνθρωποι. Αλλά έχουν ένα πράγμα, ένα συντηρητισμό μυστήριο όμως. Μπορεί να πάνε σε κάποια ακραία πράγματα πολύ μπροστά και να μην του προλαβαίνει. Δηλαδή το μυαλό να μην φτάνει σε αυτό που σκέφτονται. Είναι τόσο πολύ προχωρημένο. Σε κάποια άλλα πράγματα παραμένουν βαθιά στη συντήρηση. Έτσι, φοβούνται να, τη ζωσπαστικοποίηση. Δεν είναι τυχαίο που ο άνθρωπος δουλεύει εκεί και δουλεύει καλά. Εντάξει, δουλεύει. Τώρα δουλεύει με την άποψη του συστήματος και δουλεύει καλά, ναι, ο άνθρωπος. Λοιπόν, βγάζουν τον Μπουτάρη τώρα για χαβαλέ. Τώρα προφανώς για χαβαλέ. Δεν πιστεύω για το βγάλα σοβαρά τον Μπουτάρη. Και πλάκα να του συμφωνούν μεταξύ του, αλλά διαφωνούν στα κανάλια. Μεταξύ του όμως, άμα του δει, είναι. Ναι, βέβαια. Ναι. Α, και να ξέρει, είπε ο κ. Σταθάκης, ότι η συμφωνία δεν είναι το όλο. Το κρίσιμο θέμα είναι ποιο θα κυβερνήσει. Δηλαδή. Ναι, τώρα τι μας ενδιαφέρει τι θα γίνει, θα πάθετε. Θα σε βιάσω, αλλά δεν έχεις το βιαστή. Ποιο θες να είναι, θες να είναι τώρα ο άσχημος εκεί πέρα, ο τέτοιος, ή θες να είναι, ξέρω εγώ, ποιο, ας πω, το Άλεν Τελόν, ας πούμε, ξέρω, ναι, ο Μπράντο, θεός χωρές τον, έτσι. Εντάξει, παιδί μου, σου λέει να το ευχαριστηθείς αν είναι. Δηλαδή είναι αυτό τους λέει, ότι αν δεν μπορείτε να το αποφύγετε, καθίστε, θα περάσουμε ωραία, εδώ θα έχουμε παρέα. Α, και τα υπενθύμησε ότι τα 35 δις που έσταξε ο κύριος Γιούγκερ δεν θα διατεθούν για υλοποίηση δημοσίων επενδύσεων. Δηλαδή, πού θα πάνε αυτά? Κρατικών επιχορηγήσεων. Πού θα πάνε 35 δις αυτά? Όχι, δημόσιες επενδύσεις είναι το βασικό και το κύριο για να μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη αυτό το τόπο. Αν δεν το... ναι, αν δεν το κάνεις, δεν είναι. Έτσι. Αυτό θα πάει κάπου αλλού. Προφανώς, εντάξει. Τα κρατικά ταμεία θα παίρνουν λεφτά όμως. Θα πάρουν, θα πάρουν. Βέβαια, εντάξει. Θα πάρουν, θα γιατί... θα πάρουν, θα τα πάρουν πάλι οι δανειστές πίσω κτλ. Και τα ταμεία των κομμάτων. Θα πάρουν. Τώρα είσαι εγκάθιτος. Όχι, θα πάρουν. Γιατί κάτσε, και αυτοί δουλεύουν για το σύστημα όλο αυτό. Να μην τις πληρώσουν. Τα ταμεία των κομμάτων δουλεύουν αφιλοκερδώς. 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 Απλώς τώρα είναι. Αφιλότιμο, όχι αφιλοκερδώς. Μπορεί να είναι κάποιος τώρα άνθρωπος, θα τους κάνει ένα δώρο. Ναι. Πώς κάνανε στο Γκούλι δώρο το Ιζήμιν στο τηλεφωνικό κέντρο. Νάτος. 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 Κοίτα τι μας λέει. Κοίτα τι μας λέει τώρα. Έτσι. Όχι, δεν είναι. Δώρο το κάνανε. Είσαι εγκάθετος. Απλώς ξεχάσα τα τιμολόγια. Ο άνθρωπος τα είχε χάσει τώρα. Τώρα εσύ υπονοείς κάτι για την οικογένεια. Όχι, είναι, δεν θέλει να πληρώνει φόρους γιατί ξέρετε ότι πηγαίνουν στους δανειστές και δεν κόβει τιμολόγια. Είμαι αρνητής. Ναι, αρνείται το κάθε τόπο. Είναι επαναστάτης ο Κούλης. Είναι επαναστάτης ο Κούλης. Έχει χάσει το μάτι, γι' αυτό φεύγει από εκεί αριστερά. Ποιο? Φετερά φεύγει αριστερά. Το μάτι. Το μάτι έχει παρασκευή. Φεύγει αριστερά. Και δεν τον έχουν ακόμα στη δεξιά. Α, κοιτάτε. Α, ναι, είναι. Δεν κλείνει το μάτι να πει. Δεν κλείνει το μάτι. Και ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Είμαστε παλιά, έχει ένα σύριαλ, ρε παιδιά, πώς το λέγανε στην τηλεόραση, ο Αντένα. Ναι. Με τον στρατηγό Θεοχάρη. Ναι, ναι. Ήταν ο Θεοχάρης. Ο οποίος ήταν και υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτός, ναι. Τώρα έχει το ποτάμι τον κύριο Θεοχάρη. Και πρέπει να τιμήσουμε όλη την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα στη συμφωνία. Αυτός ο Θεοχάρης το είπε αυτό, το ποτάμι. Βέβαια να ξέρουμε κάτι. Θα υπενθυμίσουμε ότι ο λαός λέει το... και την υπογραφή μας να ξέρουμε που τη βάζουμε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, γιατί άλλο δεν ξέρω τι κάνει ο κ. Τσίπρας. Πάντως για την υπογραφή του δεν ήξερε που την έβαζε. Α, δεν θα του δώσω τέτοια δικαιολογία. Εγώ πιστεύω ότι ξέρει πολύ καλά που την έβαζε. Και την έβαλε μετά από όρημη, όσο μπορεί να είναι όρημη το μυαλό του να είναι όρημο, μετά από μια, ναι, μπράβο, την έβαλε και από εκεί και έπειτα υποθήκευσε όλο το μέλλον των επομένων γενιών, έβρε το τρίτο μνημόνιο και το μακρύτερο και σου λέει τώρα παιδιά, επειδή το έχω φέρει εγώ το πράγμα, το ξέρω, το δώστε με αυτοδυναμική κυβέρνηση να το υλοποιήσω, δηλαδή ξέρω ότι ρε παιδί μου, θα προσέξω, θα βάλω το λαδάκι μου, θα σε χαϊδέψω, θα... δεν είμαι άκαρπος, αυτό σου λέει, έτσι. Έτσι. Θα είμαι, ναι. Θα είμαι τρυφερότα. Δεν το γλιτώνεις, απλά εγώ θα είμαι πιο... Να έχει και λίγο τρυφερότα. Θα έχει συνέστημα, θα έχει συνέστημα. Θα έχει συνέστημα. Δεν θα είναι πορνό, θα είναι softcore. Ναι, κάπως έτσι. Θα είναι ερωτική ταινία. Το τρίτο το μακρύτερο μνημόνιο. Και κάτι άλλο, και το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη θάλασσα, με ναυτικό δηλαδή, για τους πρόσφυγες, εάν τους ζητηθεί. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην Ελλάδα, έτσι.
Το ΝΑΤΟ θα τους βοηθήσει πώς δηλαδή, θα τους βοηθήσει τις βάρκες. Πολεμικά καράβια και θα καταλάβεις, θα τρακάρει πάνω. Πήγε και πέρα στο άλλο. Θα τους περνάει από πάνω. Ναι. Εγώ, είναι παράπλευρη απώλεια θα ήταν και αυτό, κάτι τέτοιο θα είναι. Τι να πω, τι να πω. Λοιπόν, εμένα να με συγχωρέσετε γιατί πρέπει. Έχω δουλειές. Αποστόλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Να είστε καλά, παιδιά, και θα τα ξαναπούμε εδώ γύρω-γύρω. Θα είμαστε. Καλή εκπομπή. Και θα πάλι θα σε επιπλήξω γιατί περιμέναμε από προχθές να φάμε κάτι, αλλά ακόμη. Όχι, δεν κοίταξε το δουλάπι μέσα. Προφανώς δεν κοίταξε το δουλάπι. Λέω ότι στα τσίποτα πήγε μόνο στο Βόλο. Εγώ αυτό ξέρω. Αυτό ναι. Καλή σα μέρα, παιδιά. Να σε καλά, Αποστόλου. Να σε καλά. Λοιπόν, ανηλυμένε υποχρεώσει του φίλου μα Αποστόλη. Τον καλούνε, το μέτωπο αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη. Τρέχουμε όλοι όπως μπορούμε από το μετερίζει του καθένα που προσπαθεί να βοηθήσει όπως μπορεί για να δημιουργήσουμε επιτέλους αυτό που χρειάζεται ο ελληνικός λαός, δηλαδή μια εναλλακτική πρόταση η οποία θα τον βοηθήσει πλέον να φύγει από τα δεσμά όχι μόνο των μνημονίων. Γιατί τώρα η λέξη για μένα μνημονιακό, αντιμνημονιακός πλέον είναι παροχημένη. Έτσι το, είδαν ποιοι ήταν αντιμνημονιακοί. Το θέμα είναι να αλλάξει τελείως ρότα η Ελλάδα, να φύγει από αυτό το κλαμπ των ολιγαρχών, των φασιστών και των τραπεζιτών, να αποκτήσει πλέον την εθνική κυριαρχία και ο λαός να γίνει κυρίαρχος στον τόπο του. Και οι δημοκράτες στη Σουηδία θέλουν να κάνουν, λέει, δημοψήφισμα για το μεταναστευτικό. Έχει γίνει μεγάλος χαμός. Τώρα προχωρούν προς τη Βόρεια Ευρώπη οι μετανάστες. Υπάρχει τεράστιο θέμα. Υπάρχει τεράστιο θέμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Και δεν ξέρω πού θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Βέβαια, έχει σύσκεψη Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο για το μεταναστευτικό. Θα χτυπήσουν, λέει, αυτούς που κάνουν τις μεταφορές των ανθρώπων. Ναι, αυτό. Δεν είναι χρηματοδοτούμενοι αυτοί οι Ευρωπαϊκοί. Δεν τους ξέρανε. Απλώς τυχαία τους ανακαλύψαν. Θα τους ανακαλύψουν. Έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Θοδωρή, τώρα εσύ ήσουν στην Καβάλα, μου πες. Πώς το είδες εκεί πέρα, πώς τον κόσμο εκεί πέρα, πώς τον είδες? Κοίταξε, η αλήθεια είναι δεν μίλησα με πολύ κόσμο. Με λίγο κόσμο που γνωρίζω έτσι, από την περιοχή. Είναι απογοητευμένοι, έτσι, περισσότερο με τη στάση που τήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Έτσι, υπάρχει μια μηχανία στο ότι θα πάμε τώρα σε εκλογές και πάρα πολλοί κόσμος δεν ξέρει τι να ψηφίσει. Γιατί πλέον φαίνεται ότι όλα τα κόμματα είναι το ίδιο. Έτσι, και δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά. Εντάξει, βέβαια, εγώ σε κουβέντες που έχω κάνει με τον κόσμο έχω συναντηθεί, τους εξηγώ ότι πρέπει να ψαχτούν και για μικρά κόμματα που είναι εκτός Βουλής. Δεν τους λέω απαραίτητα έλατε στον χώρο του ΕΠΑΜ, επειδή εγώ το συμπαθώ, αλλά τους άνοιγα κάποιους ορίζοντες. Ότι υπάρχουν άνθρωποι σαν και εμάς που υποφέρουν, που έχουν όρεξη να δουλέψουν. Ψαχτείτε και βρείτε ένα χώρο. Δεν μπορεί κάποιος χώρος να σας εκφράζει. Και αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί δεν ξέραν καν ότι υπάρχει το ΕΠΑΜ, για παράδειγμα. Ο αποκλεισμός που έχουμε τα μέσα, έτσι, είναι φανής. Και μάλιστα κάποια κύρια που το είπε και δεν το βλέπουμε και δεν το μας το δίνει στην τηλεόραση. Και δεν φαίνεται, λέει, στην τηλεόραση. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε γιατί αυτά που λέει το ΕΠΑΜ δεν συμφέρει να ακούγονται στην τηλεόραση. Ναι, είναι το γνωστό πρόβλημα που έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι το έχω πει μια φορά. Δηλαδή, αν βγει τώρα ο Καζάκης έξω και σκοτώσει με το αυτοκίνητο του κάποιον, δεν θα αναφέρουν. Ναι. Δεν θα αναφέρουν, σοβαρά μιλάω. Προκειμένου να δώσουν δημοσιότητα έστω και αυτά τα δύο λεπτά να ακουστεί, έστω και σαν εγκληματία ακόμη, δεν θα το αναφέρουν. Ενώ το Λεβέντι έχουμε άρχισε να το βλέπουμε πρωί με σήμερα. Λεβέντι, γιατί υπάρχουν πολλοί μαλάκες, γι' αυτό έχουν και το Λεβέντι. Ναι. Συγγνώμη κιόλα, είναι 300 μαλάκες, θέλουν και ένα Λεβέντι. Δεν είναι τυχαίο τον βγάζουν, γιατί ξέρει, η αγανάκτηση του κόσμου θα στρέψει πάρα πολλού ψηφοφόρου στο Λεβέντι. Σαν ψήφο διαμαρτυρία. Αυτό που λέει για τι δημοσκοπήσει. Γελιοποίηση του πολιτικού συστήματο. Και όπω λέει για τι δημοσκοπήσει, του δίνουν 4%, έτσι. Λοιπόν, τον Ιούνιο είχαμε πτώσει 1,7% του τζίρου στο λιανικό εμπόριο. Αυτό εντάξει, καταλάβουμε τι σημαίνει. Την τελευταία εβδομάδα, βέβαια, αν θυμάμαι καλά, ήταν και η εβδομάδα του Capital Control. Αλλά πριν, αυτό σημαίνει ότι μειώνεται πολύ η αγοραστική δύναμη. Και ο κόσμος πλέον. Το βλέπουμε και από τους εαυτούς μας. Τώρα ήταν το Σεπτέμβριο, τώρα τη σύνταξη πήραν οι συνταξιούχοι, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, οι οποίοι ζουν και πολύ μεγάλο μέρος πλέον των οικογενειών. Είδαν τη μείωσή τους, 2% στις κυρίες συντάξεις και 6% στις επικουρικές. Τώρα τον Οκτώβρη θα πληρώσει τα αναδρομικά όλα για την αύξηση της φοράς αλληλεγγύης. Θα έρθει και ο έμφυα, θα είναι και ο φόρος οδήματος η άλλη δόση.
Εκεί θα έχουμε τα γέλια. Ναι, γι' αυτό γίνονται και εκλογές γρήγορα. Γρήγορα να μην αρχίσει ο κόσμος να πληρώνει και ακριβώς, να αρχίσει να ψάχνεται. Ακριβώς, ακριβώς. Ρε παιδιά, έχει κανείς 2 ευρώ. Θέλω να αγοράσω 6 συμμετοχές της Eurobank. Τόσο έχω. Τόσο έχω. Να τρέξουμε να πάρουμε, αλλά. Έτσι. Θα υπάρχει μετά Eurobank μετά από κάποιο διάστημα, δεν ξέρω. Για να υπάρχει Eurobank εδώ πέρα. Αυτές οι τράπεζες μου αρέσει που περιμένουν να κάνουν τα stress test. Θα έχουμε πολλά γέλια που θα βγάλουν. Εμείς βέβαια θυμάστε τα προηγούμενα που είχαμε βγάλει και το χαρτί από την Eurostat που δεν είχε περάσει καμία τράπεζα πέρα από τη Alphabank που είχε έρθει οριακά. Θα μας τα βγάλουν πάλι, είναι καλές τράπεζες, αλλά θα μας πούνε επειδή είναι καλές τράπεζες, δώσει και 25 δις από το εξοπλισμό της περιουσίας για να κεφαλαιοποιήσει. Το 16 θα λειτουργήσει και το BRRD, το κούρεμα δηλαδή. Έτσι, στην αρχή από 100.000 ευρώ, αλλά από τη στιγμή πόσοι έχουν 100.000 ευρώ καταθέσεις, θα πάμε και από το πρώτο ευρώ, να μην στεναχωριούνται οι φίλοι μας που αγχωθήκανε. Όπως άλλοι φίλοι μας και εμάς, όπως είπες και εσύ για το φίλο σου που στεναχωρήθηκε για το όχι. Ήξερα φίλο που έως. Και όχι φίλο, είναι συγγενής, ας το πούμε. Ήταν φανατικά υπέρ του όχι. Με το που κλείσαν οι τράπεζες, είχε κάποια χρήματα, λίγα χρήματα στην τέτοια. Ψήφισε ναι και αγχωνότανε. Και τώρα μου παίρνει όλα τα επιχειρήματα του Μπάμπη και μου τα αναφέρει. Και μου τα αναφέρει όλα τα μηνύματα, αυτά που λέει ο Μπάμπης από το Σάλτε, ξέρω εγώ, οι ειδικοί όλοι αναλυτές του τραπεζικού κλάδου, ότι τώρα σωθήκαν οι τράπεζες και έχει συγχάσει. Του λέω το 16, του λέω, δεν θα μου ξανακλείσει, του λέω. Ναι. Εσύ ψήφισε, του λέω, κανονικά ΣΥΡΙΖΑ από τώρα. Γιατί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ μου είπε χαρακτηριστικά χθες ότι. Παρένθεση, ξέρετε, πάνω από ένα Σαββατοκύριακο, κνευρίζομαι. Βλέπω συγγενείς και φίλους και δεν μπορώ, με τρελαίνουν. Ναι, στο παθαίνουμε όλοι. Λοιπόν, και μου λέει ότι επιτέλους να εφαρμοστεί ένα μνημόνιο. Ο οποίος, το γελίο ποιο είναι, ότι μέχρι στις 24 Γενάρη, ο οποίος προσπαθούσε να πείσει όλο τον κόσμο και ανθρώπους όπως ο Πεθερός μου, που ήταν ένας άνθρωπος συντηρητικός, ψήφισε δεξιά παραδοσιακά, γιατί ήταν δεξιά, να ψήφισε η ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το μνημόνιο είναι λάθος, φταίνε τα μνημόνια για αυτά. Τώρα το μνημόνιο δεν εφαρμόστηκε. Έτσι. Δεν φταίει κανένας πολλαπλασιαστής, δεν φταίγαν οι πολιτικές τίποτα. Το μνημόνιο δεν εφαρμόστηκε, αυτό φταίγαν οι άλλοι κακοί όλοι οι πολιτικοί. Αλλά τώρα θα εφαρμόσει ο Τσίπρας και θα σωθούμε. Δεν πειράζει, αυτά είναι εξαιρετικά. Μέσα στη ζωή είναι βέβαια, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι απογοητευτικό να βλέπεις νέους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν το και αυτοί στον εαυτό τους για την αποφάση λάθος που ξέρουν ότι έχουν πάρει. Δυστυχώς, όταν η μοναδική σου ενημέρωση είναι η τηλεόραση, είσαι καταδικασμένος να ακολουθήσεις αυτή την αλήθεια. Ναι, ναι. Εισαγωγικά. Έτσι. Όχι, δεν είναι μόνο η ενημέρωση. Πολλοί πιστεύουν ότι οτιδήποτε δείχνει η τηλεόραση είναι η πραγματική αλήθεια. Έτσι. Και δεν ασχολούνται παραπέρα. Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Ορισμένα πράγματα είναι πλέον και προσωπικά. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, τώρα με τους ανθρώπους, τους συγγενείς μου, ξέρουν ποιος είμαι, τι δουλειά έχω κάνει κτλ. Ξέρουν, ας πούμε, ότι έχω δουλέψει 14 χρόνια χρηματιστηριακή και διαχειρίζομαι χρέος. Κάναμε παράγωγα, φτιάχναμε. Στην πραγματικότητα, συγγνώμη, διαχείριση χρέος κάναμε. Τουλάχιστον μπορούν να μου έχουν εμπιστοσύνη σε 5 πράγματα, ή αν δεν με πιστεύουν, να το ψάξουν. Το θέμα ποιο είναι πλέον, ότι αρνούν να το κοιτάξουν. Αυτό, ναι. Διάβασα εκεί. Όχι, δεν διαβάζω, λέει, γιατί το ξέρω. Μα που το ξέρεις, όχι, η δραχμή καταστροφή. Γιατί είναι καταστροφή η δραχμή. Το ξέρω. Ποιο το λέει, κοίταξε, του λέω, διάβασε κάτι παραπάνω. Όχι. Αν δεν διαβάσει, γιατί εγώ ξέρω γιατί το διαβάσω. Γιατί σου λέει, θα συνειδητοποιήσει ότι κάνω λάθος και πρέπει να πάρω αποφάσεις μετά δύσκολες. Έτσι και πρέπει και εγώ να ζοριστώ. Λοιπόν, αλλά είναι απογοητευτικό από νέους ανθρώπους να συμβαίνει αυτό. Επίσης, αυτό που είχα παρατηρήσει στη Βόρεια Ελλάδα, να σου πω αυτό που έλεγα προηγουμένως και με τον Αποστόλη, ότι υπάρχει. Είναι λίγο συντηρητικός ο κόσμος και δεν ακούει εύκολα τις καινούριες ιδέες. Και νομίζω, δεν ξέρω, η εντύπωση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, τους παίζει εκεί πέρα η Εκκλησία. Τους επηρεάζει πάρα πολύ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πιο συντηρητική. Ναι. Και έτσι λίγο και πιο παραδοσιακή. Έτσι. Γιατί έτυχε να πάω και σε ένα γάμο και εντάξει, υπάρχει μια διαφορά. Έτσι, σε σχέση με τον κόσμο, ναι, ναι, τον μεγάλο κέντρο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ξέρεις, και όταν πάει για την Εκκλησία, εννοώ γιατί δεν μιλάω για το θρησκευτικό αίσθημα του ανθρώπου. Έτσι, προς Θεού, μιλάμε για την δηλώση που κάνει, τις γελίες που κάνει ο κύριος ο Άνθιμος. Και εγώ πιστεύω ότι είναι και πιο πλούσιες έτσι περιοχές αυτές, που σημαίνει ότι έχουν κάποια οικονομία, ξέρεις, γιατί παράγουν πολλά πράγματα. Οπότε έχουν ακόμα, δεν έχουν καταλάβει την κρίση καλά-καλά. Κάποια στρώματα την έχουν καταλάβει. Κάποιοι, επειδή απλά δουλεύουν και τζιράνουν κάποια χρήματα και τη βγάζουν, εντάξει. Ναι, ναι. Δεν ανησυχούν και τόσο. Αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως, και επειδή μιλάγατε, είχατε μια ροή στην κουβέντα, δεν το είπα, είναι ότι χθες
Ήμουνα στο Μαρούσι, σε ένα εμπορικό κέντρο που εκεί παλιά διατηρούσα ένα κατάστημα και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Είναι αυτό που το ξέρουμε όλοι και το γνωρίζουμε όλοι, μας λένε για τους άστεγους. Ναι. Δεν υπάρχουν άστεγοι και μου τους βλέπουμε και στον δρόμο, έτσι και κάθε μέρα δεν βλέπουμε άστεγους, βλέπουμε ωραία. Χθες συνάντησα ένα παλικάρι που πρέπει να είναι γύρω στα 35 χρονών, ποιος ήταν και πελάτης μου, έρχονταν στο μάτι, ήταν πελάτης και ήταν μια χαρά, normal το παιδί. Και τον βλέπω χθες σε μια άθλια έτσι, κατάσταση, με γένεια, λίγο ατιμέλητο. Λέω, τι γίνεται, πώς από εδώ. Μου λέει, εδώ μένω. Του λέω, πού μένεις. Εδώ μου λέει, μέσα στο εμπορικό, ένα εμπορικό κέντρο. Του λέω, και τι κάνεις εδώ στο εμπορικό κέντρο. Μου λέει, εδώ, δεν έχω σπίτι, δεν έχω να πάω. Τέλος πάντων, του λέω, οι γονείς, φίλοι μου, λέει, οι γονείς μου, η μητέρα μου έχει πεθάνει, ο πατέρας μου, έχουμε κάποια θέματα, με έχει διώξει το σπίτι, δεν με θέλει, για τους δικούς του λόγους. Οι φίλοι μου λέει έχουν φύγει όλοι έξω. Πού να πάω, να πω ότι έχω ένα φίλο εδώ, να πάω να με φιλοξενήσει λίγο στο σπίτι. Παιδιά, στεναχωρέθηκα τόσο πολύ, που ειλικρινά σκεφτόμουν να του πω το παιδί ότι ξέρει κάτι, ρε φίλε, θα έρθει χειμώνα. Πού θα μείνει εσύ εδώ τώρα, έτσι έξω, σαν μπαλκόνια. Σε μπαλκόνι του εμπορικού, ή το κάνω, σε ένα εσωτερικό χώρο. Και σκέφτομαι να του πω, ξέρω το χειμώνα, πώ τον παίρνω στο σπίτι, α πούμε. Να το φιλοξενώτα, πώ θα γίνει, πώ θα τη βγάλει στου άνθρωπου. Αυτό είναι. Και συγκλονίστηκα γιατί ήταν έναν άνθρωπο που τον ήξερα από πριν. Ξέρεις, είναι διαφορετικά όταν ξέρει κάποιον που το βλέπει να γίνεται άστεγο και διαφορετικά όταν βλέπει τον άστεγο που δεν τον γνωρίζει. Ναι, σωστό. Το βλέπει έτσι σαν φόντο. Σωστό. Αυτό το πάθα και εγώ να σου πω ότι το Πάσχα είναι μια κυρία δίπλα μα. Σημαίνει. Τη φιλοξενεί μια γειτόνισσα η οποία έχει ένα διαμέρισμα νίκια, ένα μικρό, μια καρσονιέρα νίκια, την οποία δεν νοικιάζει πλέον, το έχει αφήσει. Είναι μια κυρία με την κόρη τη, ένα κορτσάκι 2 στα 10 χρονών. Είναι στην γέλη με την κόρη μου και την είχα πετύχει έξω από του Σκλαβενίτη. Είχα πάει το Πάσχα έτσι και τι μέρε. Και φορούσε μάλιστα συγκεκριμένα ένα κόκκινο μπουφάν. Φορούσε και η κόρη μου ακριβώ και μου πώ την είδα μακριά, φάξε την κόρη μου και τη θυμήθηκα. Και πήγα μέσα, τη πήρα μια λαμπάδα, γιατί εντάξει, μου περισσεύουν και εμένα, μια λαμπάδα και ένα αυγό, α πούμε, ξέρω εγώ για να δω. Γιατί στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, μια αξιοπρεπή πολύ κυρία, η οποία στη γειτονιά ήταν τόσο αξιοπρεπή που δεν είχαμε μάθει ποτέ κανεί ότι είναι άστιγη. Που δεν είχε μάθει ποτέ κανείς ότι είναι άστεγη. Ήταν πολύ αξιοπρεπής η κυρία. Και το μάθα από την γειτόνισσα, μια μεγάλη κυρία αυτή. Στεναχωρήθηκα τόσο πολύ. Λοιπόν, τώρα εντάξει, την έχουμε, ας το πούμε έτσι, γειτονιά πλέον υπό την προστασία. Λοιπόν, και μάλιστα πριν ένα μήνα βρήκε και μια δουλειά την πήρε να βοηθάει μια κυρία που είχε ένα κατάστημα εκεί πέρα, έτσι απλώς για να παίρνει το χαρτζιλόγι. Λοιπόν, είναι καταστάσεις τραγικές, τις οποίες ζεις καθημερινά. Και ξέρεις, άμα δεν στήσεις και σε δικό σου άνθρωπο, δεν τις καταλαβαίνεις. Δεν τις καταλαβαίνεις. Είχα πει και παλιότερα που κάναμε κουμπί, δεν ξέρω αν ήταν Μανώλης εδώ πέρα, μια περίπτωση, μάλλον του Μανώλη το έχω πει προσωπικά αυτό, στην παραλία, στη θάλασσα. Ήταν δύο φίλοι, είναι γείτονες και πέρα στη τέτοια. Και ο ένας είχε πάρει μισή αποζημίωση, γιατί είχε κλείσει κάποια χρόνια σε μια δουλειά του, είχε πάρει 20.000, κατέχει στην τράπεζα. Και όταν έγινε τα κάποια, και ο άλλος είναι δύο χρόνια άργος ο άλλος το παιδί. Του λέει, αχ, ζεύριζε και θα χάσω τα λεφτά μου και να απεγόραψε μνημόνιο. Και του λέει άλλος, εσύ, του λέει, ρε Στράτο, του λέει, είμαι δύο χρόνια άνεργος, του λέει. Τι θα κάνω εγώ, του λέει, 100.000 θέσεις εργασίας που θα χάθουν, καινούργιες. Μένει ο άλλος, παγώνει, μου λέει, θα τσακωθούν τώρα. Σταματάει αυτός που να μιλάει. Μετά από κανένα δεκάμου, του λέει, είδες, δεν μπορεί να έκανα συγγνώμη και στον αέρα, πόσο μαλάκα με καταντήσαν να σκέφτομαι τα 20.000 και να πεθαίνει ο κόσμος. Αυτό του συνειδητοποίησε. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που εγκλωβίζονται γύρω από αυτό, περιχαρακώνονται γύρω από το μη χάσω εγώ το τόσο, το οποίο το χάσει έτσι κι αλλιώς δεν είναι θέμα αυτό. Έτσι. Για να σωθούμε. Να καλωσορίσουμε διπλό μας και τον Μανώλη τον Παπαδάκη. Καλημέρα σας. Ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπες. Θυμάμαι το Γκιστάβ Λεμπόν στη ψυχολογία των μαζών. Αυτό που λες ότι αυτοί οι άνθρωποι που θέτουν τον εαυτό τους κάτω από την κατεξουσίαση του μέσου. Τελικά αποκτούν μια ομοιομορφία σε αυτά που σκέφτονται, σε αυτά που λένε, σε αυτά που αισθάνονται. Ναι, λένε όλοι τα ίδια πράγματα. Ναι. Έχουμε ακούσει πολλές φορές να λένε, ας πούμε, ανθρώπους ότι ο Τσίπρας έτσι όπως πάει θα κυβερνήσει για 10 χρόνια. Ναι. Το λένε πολλοί άνθρωποι. Ναι. Παρά το γεγονός ότι ο Τσίπρας κυριολεκτικά εγκλημάτισε κατά της ελληνικής κοινωνίας. Εμένα, και με συγχωρείτε αν το τραβάω λίγο σε χρόνο, ναι. Μου θυμίζει αυτό το καλοκαίρι το αντίστοιχο του 65. Τότε είχαμε τόσο πολύ θερμά γεγονότα, το πραξικόπημα το βασιλικό,
με το πραξικόπημα του Τσίπρα, ο οποίος πήρε, όπως και ο Παπανδρέου τότε δεν κατάλαβε ο Γεώργιος, ο γέρος δημοκρατίας, ότι ο λαός είναι μαζί του και η εντολή είναι κοντράρισε το παλάτι. Και τι έκανε ο Παπανδρέου? Πήγε και έφερε το πρόβλημα του πραξικοπήματος στο συμβούλιο του στέματος, όπου φυσικά εκεί μετήχαν οι πρωθυπουργοί, οι προηγούμενοι, ήταν ένα συμβούλιο της πλάκας, και εκεί πήρε δύο ψήφους, τη δική του και του Στυλιανού Γονατά, και έτσι το πραξικόπημα δικαιώθηκε του βασιλιά. Τα ίδια έκανε και ο Τσίπρας, ο οποίος πήρε εντολή από τον ελληνικό λαό όχι, το πήρε και το έκανε ναι. Και όταν πήγαμε, μάλιστα θυμάμαι, στις 15 Ιουλίου να διαμαρτυρηθούμε γιατί αυτό το όχι μετατρέπεται σε ναι, ο κύριος Πανούσης, αυτός ο καλός κύριος, μας έριξε χημικά. Πράγμα το οποίο αποσιωπήθηκε από τα μέσα. Κανείς δεν ξέρει ότι στην Αθήνα πέσανε χημικά πρώτη φορά αριστερά χημικά. Και μάλιστα είδαμε ανθρώπους να έχει ματώσει η μύτη τους και να τρέχει αίμα, γιατί είναι εξελιγμένα αυτά τα χημικά. Δεν είναι σαν εκείνα που έριχνε ο Παπουτσί στα λιγμένα που είχαμε, το θυμάστε το χρυσάκι του Παπουτσί. Ήταν μαύρο το πιπέρι, τώρα είναι κόκκινο ρε, αριστερό ρε. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, και είδαμε και ανθρώπους οι οποίοι ήταν σαν αναπηρικά καροτσάκια, και ποιος να γλιτώσει, ο ανάπηρος ή ο συνοδός. Υπήρχε ένας πανικός. Αυτό αποσιωπήθηκε από τα μέσα. Τα χημικά που φάγαμε από τον κύριο Πανούση, ο οποίος φυσικά έχει ανοίξει λογαριασμούς με τη δικαιοσύνη όταν θα δημιουργηθεί μια λαϊκή κυβέρνηση. Είναι σαν τον παλιό προχάτη. Εγώ τον κύριο Εύερτ επικατοχής. Έχει και αυτό στην δουλειά του. Μανώλη μου, τι έγινε? Μιλάω με κόσμο πάρα πολύ. Έχω μείνει εντυπωσιασμένοι από τον Αντέο. Πραγματικά έχω μείνει εντυπωσιασμένοι. Ναι, τι έγινε με το δεύτερο τεύχος? Ήθελα να πω το εξής, ότι να πω πρώτα με το πρώτο τεύχος, ναι, τι έγινε. Πρώτο, έτυχε πολύ θερμής υποδοχής ο Αντέος και ευχαριστούμε τον κόσμο που το αγκάλιασε με τόση αγάπη το περιοδικό. Βέβαια, σε αυτό συνετέλεσε και η άψογη έκδοση και η αισθητική του περιοδικού και η θεματολογία του. Η δεύτερη έκδοση είναι θύμα της καλοκαιρινής εξέλιξης των γεγονότων που ήταν πολύ πυκνά πολιτικά. Και τον Capital Control, να μην κρυβόμαστε. Να μην το πούμε έτσι, γιατί είναι πολύ χυδαίο έτσι όπως το λέμε. Να πούμε η προσπάθεια του ελέγχου της κίνησης των κεφαλαίων. Έτσι. Όπου μας αποστέρισε από την δυνατότητα να ανοίξουμε λογαριασμό. Δηλαδή οι τράπεζες δεν μας ανοίγουν λογαριασμό. Και έχουμε ένα θέμα με τους φίλους οι οποίοι έχουν γραφτεί συνδρομητές. Έχουν ήδη λάβει το πρώτο τεύχος και θα λάβουν σε λίγο και το δεύτερο. Και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας στείλουν σε ένα λογαριασμό τα λεφτά. Θέλαμε λοιπόν να πούμε ότι όποιος έχει τη δυνατότητα, ας στείλει μία ταχυδρομική ή μία τηλεφωνική επιταγή στις εκδόσεις Αντέως. Αυτό αρκεί, εκδόσεις Αντέως, τηλεφωνική ή ταχυδρομική επιταγή, μέσα από το ταχυδρομείο δηλαδή, αλλά να ζητήσει, το παρακαλούμε, να έρθει στο ταχυδρομείο της Καλλιθέας που είναι Θησαίος 50. Δηλαδή λες να πάνε τα λεφτά αυτά στη Θησαίος 50, στο ταχυδρομείο, για λογαριασμό των εκδόσεων Αντέως. Είναι αρκετά όλα αυτά τα στοιχεία, και να γράψει το όνομά του και το επώνυμό του. Και μια ενημέρωση μας στείλει στο mail μας, Αντέως παπάκι. Βεβαίως. Ότι έστειλε τα λεφτά. Τώρα το δεύτερο τεύχος έχει και αυτό μια καθυστέρηση που οφείλεται στο γεγονός ότι ο κόσμος ήταν πάρα πολύ κουρασμένος και οι αρθρογράφοι μας όλοι θέλανε να κάνουν διακοπές και δικαιολογημένα, γιατί ήταν πολύ θερμό το καλοκαίρι αυτό. Και έτσι έχουμε καθυστερήσει για αυτούς τους δύο σημαντικούς λόγους. Πρώτα, γιατί δεν έχουμε λογαριασμό, και δεύτερον, γιατί τα άρθρα μας δεν τα έχουμε τώρα έχουν συγκεντρωθεί τα άρθρα, είναι έτοιμο. Δηλαδή, γίνονται οι διορθώσεις και οι επιμέλειες του κειμένου. Σε λίγο θα γίνει η σελιδοποίηση για το περιοδικό. Σε 10 μέρες ελπίζουμε ότι θα το έχουμε στην κυκλοφορία. Ελπίζουμε ο κόσμος να δείξει κατανόηση σε αυτό και τη βοήθειά του που του ζητήσαμε πριν. Επειδή μιλάω με πολύ κόσμο, έχει πάρει πάρα πολλοί κόσμο. Έτυχε μια δουλειά, μα είχα πάει στην επαρχία και να δώσει και περιοδικά. Έτσι. Ναι, το θυμάμαι. Δηλαδή, ξέρεις, μόνος του είδε ο ένας, έτυχε να δει ο ένας και πέραν και οι άλλοι. Λοιπόν, πραγματικά είναι με αγωνία περιμένουμε, γιατί θα έχει. Είδαμε και την. Επειδή ξέρω και εγώ την αυτογραφία, είναι εκπληκτικό το. Το δεύτερο τεύχος, ναι, ας μην πούμε ακόμα. Αυτά είναι εκπλήξεις. Ναι, θα τα πούμε. Είναι πολύ σημαντικά. Θα τα πούμε εν καιρό, θα είμαστε πιο έτοιμα. Θα είμαστε έτοιμοι, θα το πούμε. Ναι. Αλλά ήθελα να πω και το εξής, ότι μας έκανε εντύπωση, όλοι εμάς, Σταύρο, που είμαστε στην εκδοτική ομάδα, ότι
ότι μας, το ενδιαφέρον του κόσμου ξεκίνησε από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή από την Κομοτηνή, την Αλεξανδρούπολη, την Κοζάνη, την Ιμαθία, μέχρι τα νησιά του Αιγαίου, τη Σάμο, την Κάρπαθο, την Κρήτη, την Ικαρία, αλλά και στα νησιά του Ιωνίου, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, μαζί ήταν στην Πελοπόννησο, από τον Πύργο μέχρι την Καλαμάτα. Δηλαδή μια διασπορά απίστευτη, ένας κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται για το περιοδικό, στον Πύργο ας πούμε, και αυτό ήταν πολύ εντυπωσιακό και ενθαρρυντικό για την προσπάθεια που κάνουμε. Έτσι, δεν στο είχα πει, ένα στην Κοζάνη που έδωσα, ναι, τα περιοδικά, έβει για τις πρέσπες. Ναι. Είναι ένα ζευγάρι οι οποίοι εκεί πέρα ασχολούνται τώρα με την καλλιέργεια, με τα... έχουν πάει πριν 3 χρόνια εκεί πέρα. Ναι. Και ζητήσαν το περιοδικό, δηλαδή το μάθα ακόμη και στις πρέσπες και με αγωνία το ψάχνανε και έτυχε αυτό το παλικάρι να πήγαινε πάνω και το πήρε το περιοδικό. Σημαίνει ότι έγινε πολύ καλή δουλειά. Ότι ο κόσμος διψάει. Ναι, ακριβώς. Για μια πληροφόρηση, για πραγματική πληροφόρηση. Ακριβώς. Και εκεί είναι εντυπωσιακό ακόμα ότι μας το ζητάνε από την Ευρώπη. Δηλαδή από την Ελβετία, από τη Σουηδία, Αγγλία, Γαλλία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διψάνε. Φυσικά θα βγει και σε ηλεκτρονική έκδοση για αυτούς το περιοδικό αργότερα. Λίγο να οργανωθούμε κι εμείς, γιατί ερασιτέχνες είμαστε, ναι, και εντελώς ερασιτεχνικά ξεκίνησε αυτή η δουλειά. Για την ηλεκτρονική έκδοση θα μπορούσε να έχει βγει, γιατί δεν είναι τόσο τρομερά δύσκολο. Απλώς λόγω του ελέγχου των κινήσεων κεφαλαίων δεν μπορούν να ανοίξουν το λογαριασμό. Οπότε να μπορούν να κατευθύνουν τα χρήματα. Ακριβώς. Για να ανοίξει το. Ακριβώς. Το link για να κατεβάσουν σε PDF το περιοδικό. Έτσι. Και το υποσχόμαστε όταν με το που. Την πρώτη μέρα που θα γίνει, όλοι οι άνθρωποι στο εξωτερικό, γιατί μας συγκίνησαν πάρα πολύ. Αυτή είναι, ξέρεις, ακόμη πιο συγκινητικό, έτσι. Βέβαια. Γιατί δεν το ζουνε. Βέβαια. Είναι άλλο το βλέπεις στο πετσί σου αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και άλλο το φαντάζεσαι και άλλο να έχεις δει το περιοδικό έστω. Ναι, ακριβώς. Κάποιος μπορεί να πέρασε το συνέδριο, το είχε ένας φίλος και το είδε και εντυπωσιάστηκε. Αυτό το βλέπουμε μόνο ηλεκτρονικά, ότι φαίνεται η φωτογραφία του άϊμνηστου του Δημήτρη του Μπάτση. Έτσι, που ήταν και ο εμπνευστής του πρώτου Αντέου και εμπνέει και εμάς. Ακριβώς. Προφανώς. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, Μανώλη, εντάξει, όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά το δεύτερο θα είναι ακόμη καλύτερο. Αν υποσχέθηκαν το πρώτο. Και όχι μόνο. Δεύτερο. Θέλουμε να πούμε ακόμα ότι τα λίγα τεύχη που έχουν απομείνει από την πρώτη έκδοση θα αποκτήσουν συλλεκτική αξία. Έτσι. Είναι λίγα ακόμα. Ας πέσει ο κόσμος που δεν το έχει πάρει να το προμηθευτεί, γιατί ακόμα και αν γίνει πανέκδοση του πρώτου τεύχους, πάλι ακόμα θα υπάρχει μια. Θα επιταθεί αυτή η αίσθηση της συλλεκτικότητας του περιοδικού εξαιτίας του γεγονότος ότι αν βγει, θα βγει με διαφορετική τιμή, όπως θα βγει και το δεύτερο τεύχος, γιατί ήδη διαπιστώσαμε ότι δεν καλύπτει τα έξοδά μας αυτή η τιμή του περιοδικού. Οπότε, ο Αντέος, το πρώτο τεύχος, έτσι όπως βγήκε, και να λέει πάνω τιμή 6 ευρώ. Δεν θα ξαναυπάρξει. Σπεύστε, θα έχει συλλογική αξία σε λίγο. Και σε ελπίζουμε να γίνει το θαύμα, τα επόμενα τεύχη του Αντέου να βγουν σε εθνικό νόμισμα, να είναι η τιμή του, να έχουμε καταφέρει αυτό και να είναι σε εθνικό νόμισμα. Ναι, ναι. Οπότε πραγματικά θα έχει συλλογική αξία, να θυμάστε πώς ήταν η ζωή με το ευρώ τότε. Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Είναι εκπληκτικό και όντως πραγματικά. Δηλαδή, ξέρετε τι γίνεται, όλες οι βιβλιοθήκες μας, όσοι ασχολούνται έτσι πολύ με το διάβασμα, τους αρέσει να διαβάζουν. Έχουμε συλλογές παλιές από απλά πράγματα, από κόμικ. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, θυμάμαι παλιά, ας πούμε, τα Στέλνη στο μικρό ήρωα. Τι κάναμε αγώνα τώρα με τον μικρό ήρωα να έχουμε, δεν έχω αυτό το τεύχος να το βρούμε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, αν πάτε να το βρει, το μικρό ήρωα είναι πανάκριβο. Έτσι. Είναι συλλεκτικό και έχει μεγάλη αξία. Είναι... Ο Αντέος έτσι θα είναι και δεν έχει καμία σχέση με το μικρό ήρωα. Είναι περιοδικό επιστήμης. Έτσι. Το οποίο πραγματικά θα πρέπει να υπάρχει στη συλλογή του κάθε ανθρώπου, στη βιβλιοθήκη του και για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του. Θα διαβάζουν, θα μαθαίνουν πληροφορίες. Γιατί είναι, ξέρεις, όλα αυτά τα άρθρα, Μανώλη, δεν είναι για μόνο για τώρα. Δεν είναι για αυτού, όχι βέβαια. Θα πω το εξής, να αναφερθώ σε ένα άρθρο που έτσι μου έρχεται στο μυαλό τώρα. Πολύ εύκολα περνάει η εντύπωση σε αυτούς που κάθονται στην τηλεόραση και δέχονται τα μηνύματα της τηλεόρασης ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν είναι ξεπούλημα. Δηλαδή το κατεστημένο λύτο σύστημα λέει ότι είναι επένδυση η πώληση του ελληνικού, ας πούμε, όπου θα δημιουργηθούν καινούργιες θέσεις εργασίας και του λες τι επένδυση είναι αυτή. Ο Έλληνας θα μπορεί να κάνει διακόπες σε αυτά τα πολυτέλη ξενοδοχεία. Α, όχι, ο Έλληνας λέει δεν θα μπορεί, αλλά θα έρθουν οι ξένοι. Και ο Έλληνας θα έχει απλώς θέσεις εργασίας. Και του λες, ποια εργασία, των 300 ευρώ και των 500, την ανασφάλιστη εργασία των 15 ωρών, την ελαστικοποιημένη αυτή είναι εργασία. Και δεν έχει να σου απαντήσει. Ας διαβάσουν λοιπόν όσοι έχουν το πρώτο τεύχος ή όσοι δεν το έχουν πάρει ακόμα, εκείνη τη μελέτη που έχει κάνει η ομάδα του Πολυτεχνείου. Των καθηγητών του Πολυτεχνείου με επικεφαλή τον Νίκο τον Μπελαβίλα, το φίλο, που μιλάει για το ελληνικό και το πόσο ζημιογόνο για το δημόσιο θα είναι, ακόμα
Και παίρνοντας αυτά τα λίγα λεφτά, πόσο περισσότερο θα μας στοιχήσει. Πέρα από τις καταστροφές που θα επισυμβούν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο. Είναι όχι μόνο αυτό, είναι γενικά πάρα πολύ. Αυτό που είπες, να μην πω το όνομα του συγγραφέα για το ξεπούλημα, είναι όσοι το έχουν διαβάσει το συγγραφέα θα καταλάβουν ότι είναι επιστήμονας και τεκμηριώνει τα πάντα αυτά που λέει. Λοιπόν, Μανώλη μου, ελπίζω να πάνε όλα καλά και με το Θεροτεύχος. Υποσχόμαστε ότι σε λίγο χρόνο ναι, ναι, θα είναι το δεύτερο Τεύχος. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες πλέον. Δεν είναι κάτι. Ξεπερνάει εμάς. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε πλέον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για την αποδοχή που είχε για το περιοδικό. Πιστεύω να συνεχίσει έτσι. Και εμείς αυτό που υποσχόμαστε να τους εντυπωσιάζουμε σε κάθε Τεύχος, να είναι και πιο εντυπωσιακό. Και όχι μόνο σε εμφάνιση, γιατί και η εμφάνιση θα είναι εντυπωσιακή, όπως ήταν και το πρώτο Τεύχος. Αλλά σε περιεχόμενα βασικά θα αναπτύξουν, θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να πάρουν καινούργιες πληροφορίες, να θυμηθούν παλιές πληροφορίες και να δουλέψει λίγο παραπάνω. Αφού το έχουμε ξεχάσει, το έχουμε αφήσει στο μυαλό στην άκρη και στο χαζοκούτι περιμένουμε έτοιμη τροφή, μας τα πει κάποιος. Ακριβώς. Το διαβάσουμε, το μελετήσουμε. Και η ώρα τι πήγε, πήγε 2 παρατέταρτο. Είναι η ώρα να κλείσουμε σιγά σιγά. Ο Δημήτρης Οκαζάκης, όπως ξέρετε, είναι σε περιοδία. Είναι η 6η, 7η, 8η, δεν θυμάμαι, 20η φορά που γυρνάει πάλι την Ελλάδα. 100η. Ο Παυσανίας, ο χρούσε μπροστά του. Έτσι και οι ξένοι περιηγητές. Λοιπόν, του ευχόμαστε καλό κουράγιο. Τώρα ταξιδεύει για Κρήτη. Οπότε εμείς θα πούμε πάλι αύριο στις δοκιμαστικές εκπομπές της πρωινής ενημέρωσης. Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη τον Λαχανά που είναι στους ήχους, τον Θοδωρή τον Καλωρίζα που ήταν μαζί μας, τον Μανώλη τον Παπαδάκη για την ενημέρωση για τον Αντέο, τον Αποστόλη τον Μόσχο που έφυγε πριν λίγο. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι, ραντεβού αύριο. Διαδικτυακός σταθμός η ροή. Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.